Ευχαριστούμε τον κύριο Καλλιγράφο για την εμπεριστατωμένη εισήγηση, για την υπέροχη ανάλυση που έδωσε σε όλη αυτή τη διαγραφή του νοήματος ιστορίας, προσπαθώντων παρόντων παρετών. Και επειδή η ώρα έχει παρέλθει, δεν θα επεκτείνω ακόμα με τον λόγο. Παρακαλώ, λίγες ερωτήσεις για να ακολουθήσει το διάλειμμα, διότι ήδη ο χρόνος μας έχει φύγει, συνεπία των γνωστών επεισοδίων. Γι' αυτό παρακαλώ, εάν κανείς θέλει κάτι να ρωτήσει τον εκλεκτό και σεβαστό ομιλητή, να καταθέσει την απορία του ή την παρέμβασή του. Είναι κανείς, για να μην μας περνάει η ώρα, γιατί πρέπει να ακούω. Γιατί το πρόγραμμα, συγγνώμη, σύμφωνα με το πρόγραμμα... θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έπρεπε 6:40 να γίνει διάλειμμα, αλλά πάμε λίγο παραπίσω και παρακαλώ έτσι οδηγόλεπτες να είναι οι παρατηρήσεις και οι απορίες. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Στέλιος Μιστακίδης, είμαι μηχανολόγος εκτός, αλλά αυτού της ιστορικά. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Στέλιος Μιστακίδης, είμαι μηχανολόγος εκτός, γνωρίζομαι τον κύριο Καρκάκη από το 1997, ως φοιτητής, δεν ξέρω αν με θυμάται. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να τον ρωτήσω, τον γνωρίζω ως δάσκαλο, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ήθελα να τον θέσω δύο ερωτήματα για να τον χαρούμε ακόμα περισσότερο. Το πρώτο είναι, όπως είπατε κι εσείς, δεν αρκεί μόνο η γνώση της ιστορίας, προκειμένου να μας χαρίσει τα φώτα και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σωστά την πορεία μας προς το μέλλον. Είτε ως άτομα είτε ως κοινωνίες. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ερμηνευτικά κλειδιά, τι θα συνιστούσατε εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε σήμερα να μελετήσει και να υποφεληθεί από τη σοφία τη συμπυκνωμένη την οποία έχουμε την πρόσβαση, ποια είναι αυτά τα βήματα που μπορεί να κάνει ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την ιστορία προκειμένου να την χρησιμοποιήσει την προσωπική του πορεία αλλά και γενικότερα. Και το δεύτερο είναι, επειδή είπατε για τα άχαρα βιβλία, να θέσω ως μια λίγο πιο προκλητική ερώτηση, ότι υπήρχαν βιβλία στο άμεσο παρελθόν που ευαγγελίζονται μια διαφορετική προσέγγιση στην ιστορία, με λίγα κείμενα, με πολλές εικόνες, με έναν τηλεοπτικοποιημένο μορφή. Λοιπόν, αυτά όμως φαίνεται ότι κάτι χάνανε από τη χάρη. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή που μπορεί να υπάρξει, να μην χάνουμε την αλήθεια, αλλά να υποφελούμαστε να δώσουμε χάρη στα βιβλία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει μια ιστορία, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Εγώ δεν έγραψα την ιστορία της αρχαίας Πάρτης, δεν είπα ότι είναι η Σπάρτη. Όπως μπορεί ίσως να την έβλεπαν και να την ήθελαν οι Σπαρτιάτες. Είπα ότι είναι η δική μου Σπάρτη. Εκείνο το οποίο προσπάθησα όμως, και αυτό συνιστώ, ιδιαίτερα στους νέους, να μελετούν προσεκτικά τις ιστορίες εκείνες που κάνουν ακριβή αναφορά στις παρακομπές. Και έρχομαι τώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου, δεν σε θυμάμαι, αλλά έχεις αφήσει εδώ και κάνεις μια συγκάλυψη, ένα είδος καμουφλάζ, αλλά σε εγνώρισα. Λοιπόν, προσέξτε, διότι υπάρχει παραποίηση της ιστορίας, ιδιαίτερα τους ξένους. Διότι δεν διαβάζουν ειδικά την αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά και την νεότερη από τις πηγές, αλλά από κακομεταφρασμένες εκδόσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη παραποίηση. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι ξένοι όταν αναφέρονται σε ένα φαινόμενο παιδαγωγικό της αρχαίας Ελλάδος, την παιδεραστία την ταυτίζουν απόλυτα με την ομοφιλοφιλία. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι άλλο πράγμα η παιδεραστία, άλλο πράγμα η ομοφιλοφιλία. Παρότι δεν μου αρέσουν τα θέματα αυτά, εγώ στο βιβλίο μου για την Αθήνα και τη Σπάρτη έχω αφιερώσει δύο τεράστια κεφάλαια για να το καταλάβουν και οι πλέον ξεροκέφαλοι ότι είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, οι παραπομπές παρακαλώ να γίνονται στα ίδια τα κείμενα και κυρίως να αποφεύγεται εκείνες πονηρίες ότι το τάδε έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Από κάτι, παραπομπές.
βλέπετε παραδείγματος χάρη. Κρέμο, παλαιών πατρών Γερμανών, βλέπε, ξέρω εγώ, Φωτάκο, βλέπε κτλ. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν λένε αυτά που λέει ο ιστορικός. Και γι' αυτό αναγκάζουμε τώρα σε ό,τι γράφουν να μην λέω σε υποσημείωση βλέπε Φωτάκο, να παραθέτω όλο το κομμάτι του Φωτάκου ή ότι να αναφέρουμε σε αρχαίο συγγραφέα να παραθέτω όλο το κείμενο του αρχαίου και από κάτω με δική μου καταλέξη μετάφραση για να μην υπάρχει παραπίση. Αυτό είχε κάνει και ο περίφημος Ζακ Μπασίτο, Αμερικανοκροάτης ιστορικός, ο οποίος θέλοντας να αποδείξει τη μία γενικότητα των Μακεδόνων και να δικαιώσει θέση των Σκοπιανών, πήρε τον Δημοσθένη, ο οποίος δεν κρύβει τη Σύβρης εναντίον του Φιλίππου, να εξηγούμεθα, δεν υβρίζει Μακεδόνες, Φίλιππο υβρίζει, και αφού μετέφρασε κατά το δοκούν τον Δημοσθένη, βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Διότι τον απλούστατο λόγο παραποίησε το κείμενο του Δημοσθένη. Αλλά είπε ο Δημοσθένης, δεν θα πω ότι δεν βρίζει, βρίζει. Βρίζει. Πολιτική κάνουμε. Και στην πολιτική δεν κάνουμε οικονομία στη σύμβληση. Και τότε και σήμερα. Και θα γίνεται και άλλο, δυστυχώς. Θέλω λοιπόν αυτό. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά που είπα τα βιβλία, πρέπει να σας πω ότι ήμουν από εκείνους που από φοιτητής άσκησα αυστηρή κριτική σε σχολικά βιβλία, όπως ήταν το περίφημο βιβλίο της 7ης Γυμνασίου, το βιβλίο της Μπουραζέ, Μαρινά. Οφείλω όμως να σας πω ότι τότε τα βιβλία έδιναν πρώτο λόγο στο κείμενο και δεύτερη σε δεύτερη μοίρα την εικόνα. Η εικόνα ήρθε όταν είσαστε εσείς μαθητές. Η εικόνα ήρθε μετά το 1964-65. Εγώ υπεράσπισα το βιβλίο του Καλοκαιρινού, Βυζαντινή Ιστορία, παρότι δεν συμφωνούσα. Εκεί δε που διαφώνησα ήταν η κυριαρχία της εικόνας πάνω στο κείμενο. Σήμερα κατακλείζεται το παιδί μας από εικόνες. Είτε είναι το διαδίκτυο, είτε είναι η τηλεόραση. Θέλω μια ιστορία η οποία να έχει περισσότερο κείμενο, γραμμένο με απλότητα, γραφειρότητα, σαφήνεια και καθαρότητα και την απαραίτητη εικόνα που είναι αναγκαία για την κατανόηση του κειμένου. Δηλαδή, μου χρειάζονται να μιλάμε για το 21. Ένα βιβλίο που να έχει τις κυριότερες μορφές, τις κυριότερες τοποθεσίες, φωτογραφία, χαλιγραφιάς, μια ωραία φωτογραφία και ακόμη τα σχεδιαγράμματα. Γιατί αν δεν έχουμε σχεδιαγράμματα μέσα στο βιβλίο της ιστορίας, δεν μπορεί το παιδί να καταλάβει πού έγινε η μάχη στο Λεβίδι, πού έγινε η μάχη στην Αλονίστενα, πού έγινε η μάχη στο Βαρτέτσι, δεδομένου ότι πολλά έχουν αλλάξει και ονομασία. Ούτε μπορεί να καταλάβει τη σημασία της μάχης Γραβιάς, γιατί σήμερα οι οδικοί άξονες, όπως ξέρετε, έχουν αλλάξει. Αυτά τα θέλω. Και για να μην νομίζετε και τα ακούτε, το λέω για τους νέους, ότι τα βιβλία ήταν οπισθοδρομικά, σας λέγω μονάχα ένα πράγμα, ότι το βιβλίο που είχαμε εμείς στην 8η Γυμνασίου, το οποίο διδάχτηκα εγώ και το εδίδαξα εγώ, του Λαζάρου και του Χατζή, ήταν ένα βιβλίο υποδειγματικό, το οποίο παρακαλώ, παρότι ήταν γραμμένο προπολεμικά, έφτανε, κρατηθείτε παρακαλώ, κρατηθείτε, μέχρι τον υπρεσιονισμό. Και είχε υπρεσιονιστικές εικόνες. Το βιβλίο αυτό εμόρφωσε τρεις γενναίες. Τι το καλύτερο υπήρχε από το να αποδοθεί σε μία ρέουσα δημοτική και να ξαναδοθεί στο σχολείο. Ούτε εμπάθειες ούτε κακός. Ακόμα και κάτι άλλο. Δεν θα βρείτε ούτε έναν δυσμενή χαρακτηρισμό εις βάρος των Τούρκων που λέμε ότι υβρίζουμε τους Τούρκους κτλ. Εγώ με έχουν αποκαλέσει ένα σωρό εθνικιστή, σοβινιστή κτλ. Και ένα σωρό σακλαμάρες τέτοιες. Τους προκαλώ. Ας ψάξουν στα βιβλία τα δικά μου και να δουν. Εάν υπάρχει ύβρις εναντίον των Βουλγάρων, εναντίον των Τούρκων. Περιορίζομαι στα γεγονότα, η κρίση είναι των αναγνωστών. Λοιπόν, παρακαλώ, ειδικά τους νέους, πηγαίνετε στις πηγές. Δεν μπορεί να μιλάμε για 21 και ένα νέο παιδί να μην έχει διαβάσει Φωτάκο, που είναι απλός, απλούστατος, βλαφυρότατος, και να μην έχει διαβάσει Μακρυγιάννη. Πηγαίνουμε στους αρχαίους συγγραφείς, αλλά να υπάρχει
και το αρχαίο κείμενο από τη μια μεριά και από τη δεξιά να υπάρχει μία στρωτή μετάφραση. Αλλά να είναι στρωτή η μετάφραση για να μην ξεπέσουμε πάλι στις μεταφράσεις Βάρβαρο Μπαρόκ, Καζαντζάκη Κάκριδη, που κάνουν το κείμενο το ομυρικό ανατριχιαστικό και θέλουμε και δεύτερο μεταφραστή για να καταλάβουμε τι θέλουν να πούμε ακριβώς. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Ο κύριος Παπαδόπουλος Κυριάκος. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Καργάκο για την εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Έχω γράψει ένα σημείο, το οποίο με άγγιξε πάρα πολύ. Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνουμε ένα κομμάτι από το παρόν. Το μέλλον. Από το μέλλον. Κύριε Καργάκο, ιστορική με εξαφρισμένη την ευαισθησία, χρόνια στα σχολεία και με απόκρυψη της αλήθειας τροφοδοτούν την νεολαία χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν από την Κερασούντα του Πόντου. Ο κύριος Δεσποτόπουλος σε ένα άρθρο του σημειώνει «Η ποντιακή γενοκτονία ήταν ένα Auschwitz ερωή. Ήταν σχεδιασμένη φυσική εξόντωση μιας εθνικής μειονότητας με άλλη γλώσσα και άλλη θρησκεία». Γιατί το κρύβουμε χρόνια και τα παιδιά δεν μαθαίνουν την αλήθεια. Όχι, δεν το κρύβαμε. Τώρα το κρύβουμε. Όπως κρύβουμε και πολλά πράγματα. Θα λέμε παραδείγματος χάρη ότι η έξοδος του Μεσολογγίου είχε πάρα πολλά θύματα, πολλές απώλειες, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε έξοδο των Αθηναίων, των Πατρινών, όταν σε εορτασίμους ημέρας. Ναι, έγινε Κυριακή Βαΐδο. Λοιπόν, κατά την έξοδο αυτή συνέβησαν, όπως συμβαίνουν, κατά την έξοδο του Πάσχα, Χριστουγέννων κτλ., ορισμένα ατυχήματα. Τώρα, φυσικά, να μην η ιστορία μπορεί με τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους, τους Αλβανούς να μας χωρίζει. Η γεωγραφία μας ενώνει. Πρέπει να βρούμε ένα μόδους βιβέλιο. Όμως και αυτός είναι κάτι. Προχτές ο κύριος Ερντογκάν ζήτησε συγγνώμη από τους Αρμενίους για τη γενοκτονία. Εμείς δεν το απαιτήσαμε. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε αποκρύψει αυτό. Θα σας πω ότι έχουμε αποκρύψει και κάτι άλλο. Την κατάληψη της Κερκύρας από τους Ιταλούς το 1923, όταν ράκωσε η Ελλάδα μετά τον καταστροφικό εκείνον πόλεμο, δεν είχε τη δυνατότητα να διταχθεί. Γιατί? Γιατί απλούστατα. Οι κυβερνήσαντες μετά τάχα την Ελλάδα είχαν έναν φιλό μουσολινικό προσανατολισμό και δεν ήθελαν να θίξουν τον Ιταλό δικτάτο. Μέχρι και σήμερα σε σχολικά βιβλία δεν υπάρχει ο βομβαρδισμός και η κατάληψη της Κερκύρας, που είναι μία από τις πιο αισχρές πράξεις. Και ακόμα να σας πω και κάτι άλλο. Πόσο διδάσκεται η εποπία στο Περθόρ, στο Ρούπερ κτλ. Δεν πρέπει το παιδί να μάθει ότι εμείς, αυτός ο μικρός λαός, είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια αντιστάσεως από όλους τους λαούς της Ευρώπης. Δεν νιώθουν τα παιδιά μας, μελετώντας την ιστορία, εκείνο το στοιχείο της υπερηφάνειας, τα οποία θα μπορούσαν να τους κρατήσουν στη ζωή, ώστε να μην σκύβουν το κεφάλι. Γιατί όταν λέμε Έλληνα, δεν εννοούμε κάποιον ο οποίος κατάγεται από τον Περικλή. Γιατί να κατάγομαι εγώ από τον Περικλή ή από τον Λεωνίδα? Μπορεί να κατάγουν τον Υπηρέτη. Οι υπηρέτες τους δεν είχαν παιδιά, δεν αφήσαν χειρονόμους. Το ζήτημα είναι ότι τον Έλληνα τον κάνει το απροσκύνητο ήθος. Ακριβώς αυτό θέλουν να κρύψουν και να συγκαλύψουν. Για να μπορούμε να λέμε σε όλα ναι. Κοιτάξτε, παρακαλώ, επειδή είναι δύο, είναι ένας κύριος, επειδή παλήθη η ώρα. Μία ερώτηση ακόμη, ορίστε. Δύο θα είναι, γιατί βλέπω να σηκώνει χέρι και ο συμβιτητής μου. Παλήθη η ώρα και αν υπάρξει απορία,
με τα ταύτα, είναι δυνατόν να διατυπωθεί. Κοντά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις διδαχές σας. Θα ήθελα μια γενική εκτίμηση. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, στις αποφάσεις τους, σε ποιο βαθμό επηρεάστηκαν από την κοινωνική δυναμική των χρόνων τους και σε ποιο βαθμό επηρεάστηκαν από τα προσωπικά τους πάθη. Σε απάντωστο βαθμό και για τα δύο, γιατί αυτό που λέμε προσωπικότητα μέσα στην ιστορία, πέρα φυσικά από τα μεγάλα προσόντα που πρέπει να έχει, αλλιώς δεν γίνεται προσωπικότητα, πάντοτε εκφράζει την δυναμική της δικής του εποχής και είναι μία συνισταμένη που συνιστώσεις της είναι δεκάδες παράγοντες, κοινωνική, οικονομική κτλ. Σε ό,τι αφορά βέβαια και το προσωπικό πάντως, στο προσωπικό χαρακτήρα, και αυτό δεν μπορεί να απαλληθεί, γιατί θέλω να αναφερθώ σε ένα σύγχρονο, δηλαδή του 20ου αιώνα παράδειγμα, που τα πιο εντυπωσιακά είναι δύο. Από τη μια μεριά, ίσως είναι και περισσότερα. Είναι πρώτα ο Μουσολίνη, ο οποίος με τη προσωπικότητά του εσφράγισε έναν ολόκληρο λαό. Είναι ακολούθως ο Χίτλερ, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στο γερμανικό λαό, αλλά πολύ περισσότερο είναι ο Στάλιν, ο οποίος δημιούργησε έναν τύπο ανθρώπου, το λεγόμενο σοβιετικό άνθρωπο, ο οποίος ήταν ταλεκουάλε, σαν τον εαυτό του. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι όλα αυτά ξαφνικά χάνονται σαν πρόκαλα μέσα στη ροή της ιστορίας, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να, οι άνθρωποι μπορεί να είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, αυτοί που γράφουν την ιστορία, αλλά πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές οι καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται και από αυτούς είναι πολύ ισχυρότεροι από αυτούς. Δηλαδή μπορεί να σηκώνουν τον άνεμο, αλλά από εκεί και πέρα ο άνεμος θα τους σηκώσει. Και μπορούμε να βλέπουμε, όταν βλέπουμε την κουνάτσα, να ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει καταιγίδα. Μια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Λίγο δυνατότερα. Κάτι καινούργιο που είπατε πρόσφατα να καταλάβετε. Ότι έχουμε τη Μητρόπολη παλαιών πατρών το Γερμανό και έχουμε και Μητρόπολη Καλαμαριστή. Είχαμε τότε. Δηλαδή άλλο ο Γερμανό εδώ και άλλο εκεί, ο Προκόπιο ή έκανα λάθο. Όχι, δύο λεπτά. Να εξηγούμεθα. Ναι, γιατί. Να εξηγούμεθα. Εγώ είμαι απλώ ηρωνικά σε έναν ο οποίο αμφισβητούσε, μία κυρία που αμφισβητούσε το ρόλο του Γερμανού. Ρε κυρία μας, ξέρεις τόσα για τον Γερμανό. Δεν μου ερμηνεύεις τι σημαίνει εκείνο το παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ρε πάντα, τι λόγια να υπάρχουν παλαιές πάντες, σημαίνει ότι υπάρχουν και νέες πάντες. Τι σημαίνεις. Μου λέει δεν ξέρω, έχεις νόμι το πατρατζίκι. Και μου λέει ποιο πατρατζίκι. Λέω υπάρχει. Δεν είπα ότι υπήρχε Γερμανός το πατρατζίκι. Είπα ότι η Μητρόπολη εκεί δεν ήταν μέσα στην επικράτεια του Γερμανού. Εκεί υπήρχε Μητροπολίτης ο Κερνίτσης, ο Προκόπης, τον οποίο όλοι αυτοί που μιλάνε για τα Καλάβρητα τον αγνοούν τον καημένο παντελώς. Σαν να μην είχε καμία συμμετοχή στα γεγονότα. Και όπως είχε. Αυτό ήταν που ήθελα το σεβόμενο. Ναι. Διδάσκαμε τη σειρά εφορούς, τις δέσμες, τρίτη και τέταρτη, το εισαγωγή στι ιστορικέ σπουδέ. Το οποίο δεν έγινε το βιβλίο μετά, με το ελληνικό ήταν πολύ δύσκολο. Οι μαθητέ δεν ήταν ικανοποιημένοι να το λένε, αλλά και εμεί οι συνάδελφοι ήταν δύσκολο κτλ. Νομίζω ότι ήταν μεγάλο σφάλμα. Μπορεί να ήταν καπογραμμένο, δεν θα το αμφισβητήσω. Πολλά ήταν δυσκολογραμμένο, αλλά έπρεπε νομίζω να ξαναγραφεί και να διδάσκεται. Διότι εκεί παίρνανε κάποια ιδέα οι μαθητές και εμείς οι ίδιοι τι εστί ιστορία, πώς διαμορφώνονται τα γεγονότα τα οποία τα ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα και μάλιστα είχαμε και το βοηθημά σας, το βοηθημά το δικό σου, είχα εγώ τουλάχιστον και το σύμβουλό μου. Εάν ήταν δυνατό να γραφεί με αντικειμενικότερα και νεφαλιότερα κριτήρια,
μια εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές, δεν θα είχα καμία αντίληση επ' αυτού. Το βιβλίο αυτό ήταν γραμμένο στα γόνατα από ανθρώπους οι οποίοι την τελευταία στιγμή κάθισαν και μελέτησαν κάποιες ξένες, κυρίως τις Πλειάδες, μελέτησαν και ακολούθως έκαναν μια σύνθεση η οποία οπωσδήποτε δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα. Ο Βασίλης Σιμεών. Πάνω στο θέμα αυτό, αν είχε αρμοδιότητα ή δεν είχε ο παλαιό πατέρα, από όσα ξέρω. Δώσε. Πάνω στο θέμα, εάν είχε ή δεν είχε αρμοδιότητα ο παλαιό πατέρα στα Καλάβρικα, από όσα ξέρω, η Επισκοπή Καλαβρικών πήγε εδώ στην Μητρόπολη, στην Αρχιεπισκοπή Πατρών. Εκείνη που εξυγχώρησε, ανέκαθεν, ήταν η Αιγιάλια. Η Αιγιάλια ποτέ δεν είχε εξάρτηση από την Μητρόπολη, δηλαδή πήγε από την Αρχιεπισκοπή Πατρών. Τα Καλάβρικα ήταν αυτή την εποχή. Και οπότε πήγε, υπήρχε με το επιχώριος επίσκοπος, όχι βοηθός, επιχώριος επίσκοπος, αλλά ήτο υπό την προεδρία του Μητροπολίτου του Αρχιεπισκοπού Πατρών. Σωστό είναι αυτό, μονάχα θα ήθελα να σας πω ότι δεν λειτουργούσαν εκεί, παρακαλώ πίνω με αυτό, δεν θέλω να μιλήσω άλλο, δεν λειτουργούσαν με κριτήρια στις συναθρήσεις που έγιναν, σίγουρος τύψαμεντα στην Αγία Λαύρα, με κριτήρια θρησκευτικά, εκκλησιαστικά, αλλά με τα κριτήρια που καθόριζε η Φιλική Εταιρεία. Και επειδή ο εγκέφαλος της Φιλικής Εταιρείας στην περιοχή αυτή ήταν ο Γερμανός, γι' αυτό είχε και τον δεσπόζοντα ρόλο και στη σύσκεψη της Βοστίτσας και στη σύσκεψη που έγινε μετά στα Καλάβρικα που πάρθηκαν οι αποφάσεις. Εάν εκείνο που εγώ λέγω είναι ότι εάν έπρεπε κάποιος, αυτό το πολύ απλό, να είναι κάποιος στα Καλάβρικα, συγγνώμη, στην Αγία Λαύρα, την 25η Μαρτίου, αυτός θα έπρεπε να είναι ο Προκόπτης. Γιατί ο Γερμανός ήταν εδώ. Ήταν συμπάντα. Και αυτά δεν είναι κάτι που τα ανακαλύψανε κάποιοι καινούργοι ιστορικοί. Τα λέει ο ίδιος ο Γερμανός από μνημονεύματα, τα οποία κανείς δεν έκανε τον κόπο από όλους τους επικριτές του να τα διαβάσουν. Και κυρίως κανείς δεν έχει κάνει τον κόπο να μάθει το μαρτύριο το οποίο υπέστη ο Γερμανός μετά την εκμαδοσία. Λοιπόν, παρακαλώ. Επακολουθεί διάλειμμα ενός τετάρτου. Η ιστορία και η εθνική ταυτότητα στον 21ο αιώνα είναι το θέμα στο οποίο θα περισταθεί η ομιλία του κυρίου Καργάκου, του κυρίου Πολέα. Συγγνώμη. Ο κύριος Πολέας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950. Σπούδασε δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας στο Μουσείο. Είναι αναλυτής και αρθρογράφος επιθεμάτων ιστορίας, εξωτερικής πολιτικής και ελληνοορθοδόξου παραδόσεως και συνεργάζεται με πολλές εφημερίδες και περιοδικά όπως η Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, η Σημερινή της Κύπρου, οι Εθνικές Επάρξεις, η Πειραϊκή Εκκλησία, η ιστοσελίδα Αντίβαρο και άλλα. Κατά την περίοδο 1991-1999 ήταν ο τακτικός αρθρογράφος του περιοδικού Οικονομικός Ταχυδρόμος. Από το 1989 συνεργάζεται ως παραγωγός, παρουσιαστής εκπομπών και ως σχολιαστής με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με έμφαση στα εθνικά και ιστορικά θέματα. Είναι μέλος της Ειδικής Συνολικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος και αρχισυντάκτης του Περιοδικού Εκκλησία, επισήμου δελτίου της Ιεράς Συνόδου. Έχει συγγράψει τα εξής βιβλία. Για μια δυναμική εξωτερική πολιτική 1994, βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων. Ελληνισμού ενόρασης. Α έκδοση 1997, Β έκδοση 1998. Ορθοδοξία και εθνική ταυτότητα 2000. Η εθνική μας ταυτότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 2001.
Η Εκκλησία και η Ελληνική Διάρκεια 2002. Βραβείου Δεκιμίου, εις μνήμη Παναγιώτη Φωτέα. Η Ελληνοορθόδοξη Παιδεία των 21ων αιώνα, 8 πλήρους 2007. Γνωρίζει καλά την αγγλική και γαλλική γλώσσα και με τρία σημείων την ιταλική και την σερβική γλώσσα. Χωρίς καμία άλλη προσθήκη, παρακαλείται ο κύριος Χολέας να έρθει στο βήμα και να αναπτύξει το θέμα. Πονεσιολογιότατε εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ ιδιαίτερως για την τιμή. Είναι η δεύτερη φορά που με καλείτε σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο και θυμούμε ότι πριν από 7 περίπου χρόνια είχα και πάλι την τιμή να μιλήσω εδώ μπροστά σας και μάλιστα τότε θυμάμαι ότι μας είχε τιμήσει και ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών, κυρός Νικόδημος, και έτσι συγκινούμε ενθυμούμενος την παρουσία του. Όταν μιλούμε για ιστορία και εθνική ταυτότητα, πρέπει να σας πω ότι από τα εφηβικά μου χρόνια βοηθήθηκα πάρα πολύ στο να αγαπήσω την ιστορία από ένα σπουδαίο γόνο της Πάτρας, από ένα τέκνο της Πάτρας και κορυφαίο πολιτικό και διανοητή του 20ου αιώνα, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν ήμουν σε μια ηλικία κάποιων γυμνασιακών, κάποιας γυμνασιακής τάξεως, είχα αρρωστήσει και οι γονείς μου φρόντισαν να μου δώσουν, για να περάσουν εκείνες οι μέρες της ασθενείας, να μου δώσουν το βιβλίο «Το Δίτομο», το γεννήθηκα στο 1402 του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Τότε συνειδητοποίησα ότι ένας πραγματικά διανοούμενος είναι εκείνος ο οποίος παράλληλα με όλες τις άλλες επιστημονικές του γνώσεις, διότι ξεκίνησε ως καθηγητής της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφίας, είναι εκείνος ο οποίος μελετά την ιστορία. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, σπουδαίος ευρωπαϊστής, μελετητής της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, εγνώριζε και την εκκλησιαστική μας ιστορία και παράδοση, μιλούσε για τα γεγονότα πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μιλούσε για τα γεγονότα τα περίφημα του εκείνου του διαλόγου του εκβιαστικού στη Φεράρα Φλωρεντία, γνωρίζοντας τα κείμενα από εκκλησιαστικές πηγές, ανέλυε θαυμάσια την διαμάχη ενωτικών και ανθενωτικών και εσέβετο την ελληνοορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση. Και παράλληλα, το βιβλίο του είναι γραμμένο σε έναν τρόπο πάρα πολύ γλαφυρό και πιστεύω ότι είναι μια απόδειξη πως ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος, όταν γνωρίζει καλά την ιστορία από τις πηγές, μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο τους μεγάλους, τους ενήλικες, αλλά και τους εφήβους, όπως ήμουν εγώ όταν το διάβασα, με τον ελκυστικό του λόγο να αγαπήσουν την ιστορία. Θα απαντήσω σε τρία ερωτήματα στην παρέμβασή μου αυτή, στην εισήγησή μου αυτή. Πρώτον, επειδή βρισκόμαστε όλοι υπό τη σκέπη του Χριστού μας, εδώ την ευλογία του, απαντήσω στο ερώτημα, ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να μελετά την ιστορία? Μήπως σφάλουμε, μήπως βλάπτουμε την οικουμενικότητα της Εκκλησίας μας μιλώντας για εθνική ταυτότητα και εθνική ιστορία? Δεύτερον, θα αναφερθώ στα τελευταία πειράματα με την προσπάθεια μεταλλάξεως της ιστορίας σε μια ανεθνική, αντιπατριωτική, παγκοσμιοποιημένη ιστορία που καταλήγει σε έναν χυλό άνευ εθνικής ταυτότητος και εθνικής συνειδήσεως. Και τρίτον, θα ασχοληθώ εν συντομία με το ερώτημα, μήπως σήμερα τελικά έχουν ξεπεραστεί τα έθνη και η ιστορική συνείδηση και όλοι πρέπει να γίνουμε παγκοσμιοποιημένοι, μήπως τελικά ζούμε σε μια άλλη περίοδο και αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα είναι άχρηστα, είναι ξεπερασμένα? Ερώτημα πρώτον. Το ακούω και από ορισμένους, ειδικά από νέους. Έχω την χαρά να πηγαίνω σε συγκεντρώσεις με νέους, με φοιτητές, να ομιλώ και μου λένε ορισμένοι, μα ξέρετε, μιλούμε για τα εθνικά μας θέματα, μιλούμε για τη Μακεδονία, για το Μακεδονικό, και εγώ είμαι Μακεδόνας, μιλούμε για την Κύπρο, για τη Βόρειο Ήπειρο, για όλα αυτά τα ελληνοτουρκικά. Μήπως τελικά δεν πρέπει ο Χριστιανός να ασχολείται με την πατρίδα, με την εθνική ταυτότητα? Η απάντηση είναι ότι
Πάνω απ' όλα, ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να έχει συνείδηση οικουμενικότητος. Φυσικά, ο Χριστός ήρθε να σώσει όλους τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα όμως, οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι μας μας έχουν δώσει την ισορροπία και το μέτρο σε ποιο βαθμό δικαιούμεθα να αγωνιζόμεθα για την πατρίδα μας, σε ποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε άμυνα της πατρίδος και η άμυνα είναι και πνευματική, γνώση ιστορίας και από την άλλη πλευρά να αποφεύγουμε τις ακρότητες και κυρίως τον ρατσισμό, την εθνική αλαζονία, τον εθνοφιλετισμό ο οποίος έχει καταδικαστεί και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1872, τότε με τα γεγονότα της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Μπροστά σε εγκρίτους φιλολόγους ίσως θα είναι δύσκολο να κάνω και μία φιλολογική αναφορά, αλλά ελπίζω να μου την επιτρέψουν. Θα ξεκινήσω με την ίδια τη γλώσσα μας. Ένα λάθος που κάνουν ορισμένοι, οι οποίοι μας κατηγορούν για εθνικισμό, είναι λέει εθνικισμός, ότι ξέρετε μιλώντας για έθνος, για πατρίδα, κινδυνεύουμε να πάμε στα άκρα. Ξεχνούν ότι η ελληνική γλώσσα η ίδια από την αρχή, την έννοια του έθνους, δεν την έχει ορίσει ως μια έννοια βιολογική, αλλά ως μια έννοια ταυτότητος ηθών και εθήμων. Το έθνος, η ρίζα του, από το έθος, τα κοινά ήθη και έθιμα είναι ταυτότητα πολιτισμού. Προσέξτε τη διαφορά. Στους δυτικούς λαούς, το αγγλικό nation, γαλλικό nation, όλα αυτά, nation ιταλικά, προέρχονται από το λατινικό ρήμα nascor, γεννόμε, γεννιέμε. Είναι βιολογική η ρίζα, είναι συνέχεια αίματος. Για τους δυτικούς λαούς που κατέληξαν πολλές φορές σε ακρότητες, διότι απότοκος του δυτικού πνεύματος ήταν και τα κινήματα του εθνικοσοσιαλισμού και του φασισμού, για τους δυτικούς λαούς η έννοια αυτή είναι έννοια βιολογική, το δίκαιο του αίματος. Για μας, στη γλώσσα μας, και αυτή είναι και η ορθόδοξη αντίληψη, η έννοια είναι έννοια πολιτισμού, είναι έννοια ηθών και εθήμων, είναι έννοια μιας κοινότητος στην οποία μετέχουμε επειδή θέλουμε να μετέχουμε. Είναι έννοια συνειδήσεως και συναισθήματος. Αυτήν ακριβώς, αυτόν τον ορισμό, τον πνευματικό, όχι τον φιλετικό ορισμό του έθνους, τον βρίσκουμε και σε ένα εξαιρετικό κείμενο ενός μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός είχε μια διαφωνία με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, διότι ο Ιουλιανός απηγόρευσε στους χριστιανούς και να διδάσκουν και να διδάσκονται τα ελληνικά κείμενα, τα κλασικά κείμενα. Και του απευθύνει δύο ομιλίες, των οποίων η πρώτη είναι η πιο κλασική, κατά Ιουλιανού Βασιλέως, στυλιτευτικός Α και στυλιτευτικός Β. Στον πρώτο από αυτούς τους δύο λόγους, ο Άγιος Γρηγόριος, αφού αποδεικνύει ότι γνωρίζει άριστα την αρχαία ελληνική ιστορία και τη μυθολογία, εξηγεί τι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κρατούμε και τι απορρίπτουμε και του λέει στο τέλος «Τίνος του ελληνίζειν εισήν οι λόγοι, ποιος έχει το δικαίωμα του να μελετά τα ελληνικά κείμενα ή της θρησκείας φύσης, θα μας πεις μέλλον του Φημί, ή του έθνους. Είναι δικαίωμα των οπαδών της αρχαίας θρησκείας μόνον ή αυτών που ανήκουν στο έθνος». Και απαντά στο τέλος, στη συνέχεια κάνει ρητορικό ερώτημα και απαντά «Ούτε θρησκείας μόνον οι λόγοι. Δεν είναι δικαίωμα μόνον των οπαδών της αρχαίας θρησκείας η μελέτη των ελληνικών κειμένων». Δηλώνει και ο ίδιος ότι μετέχει του ελληνικού έθνους με την έννοια των γραμμάτων του πολιτισμού της πνευματικής κοινότητος. Σε αυτό το έθνος ανήκουμε και αυτό το έθνος υπερασπιζόμαστε. Και μελετούμε την ιστορία μας και ως χριστιανοί. Ο Μέγας Βασίλειος στην περίφημη επιστολή του προς τους νέους, πώς θα μελετούν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, έχει πάρα πολλά παραδείγματα από την αρχαία ιστορία. Δείχνει ότι ξέρει καλά. Γνωρίζει για τον Περικλή, για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ξέρει πολλά από την ιστορία. Αλλά και σε ένα άλλο κείμενο του και σε άλλα κείμενά του, όταν εξηγεί στους νέους ποια μαθήματα πρέπει να διδάσκονται και εξηγεί και στους δασκάλους τι πρέπει να διδάσκουν στα παιδιά, αναφέρει μεταξύ άλλων και την ιστορία. Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι ότι πρέπει τα νέα παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία, διότι και οι ίδιοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας εγνώριζαν την ιστορία και τη χρησιμοποιούσαν βεβαίως επιλεκτικά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και για τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Σε μια δύσκολη εποχή για τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό μας, για το γένος των ελληνοορθόδοξων Ρωμιών, σε μια περίοδο την Βυζαντινή και όταν έχουν πλέον αρχίσει οι σταυροφορίες, ένας έγκλειστος έξω από την Πάφο της Κύπρου, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος,
στο μοναστήρι του την περίφημη Εγκλίστρα, παρά το ότι είναι ασκητής, υποτίθεται αποτεκωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, εντούτοις μεταξύ των άλλων πνευματικών κειμένων γράφει και ένα ιστορικό κείμενο, εθνικό, πατριωτικό κείμενο. Γύρω στο 1200 κάτι, ο Άγιος Νεόφυτος γράφει περί των καταχώραν Κύπρου σκεών, για τα δεινά που βρήκαν τη χώρα της Κύπρου. Και εκεί καλλιεργεί τον πατριωτισμό των Κυπρίων. Εκεί αμήνεται. Εκεί λέει ότι πρέπει να παραμείνουν ριζωμένοι στην ελληνοορθόδοξη ρωμιοσύνη τους, να μην δεχθούν ξένα ήθη και έθιμα, και ορίζει ξεκάθαρα ότι η Κύπρος είναι κομμάτι του κόσμου του Βυζαντινού, ο οποίος τότε είχε τον κρατικό τίτλο, το κρατικό όνομα Ρωμανία, το όνομα του κράτους, γιατί εξηγεί και λέει πόσο είναι η Ιγκυλτέρα, η Αγγλία, πόσο μακριά από την Ρωμανία, για να εξηγήσει για τους Άγγλους σταυροφόρους. Πατριωτικό κείμενο Αγίου της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει κείμενα για την ιστορία του Βυζαντίου, περί του βυζαντιακού ελληνισμού, όπως λέει, αλλά και κείμενο που τονίζει τη σημασία της αρχαίας ελληνικής παιδείας και τον ρόλο του ελληνισμού στην Οικουμένη. Και φυσικά ο Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης, σε ένα βιβλίο που κυκλοφορήθη προσφάτως από πνευματικά του παιδιά, ένα βιβλίο του μοναχού Ισαάκ, βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το γένος και για την πατρίδα. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, έστελνε επιστολές ειδικά σε όσους συγγονίζονται για το μακεδονικό ζήτημα και για άλλα ζητήματα, να αγωνίζεστε και για τα εθνικά θέματα, να μελετάτε την ιστορία σας, να ξέρετε και για τη Μακεδονία, και ευλογούσε ανθρώπους όπως τον εκλεκτό πολιτικό και ιστορικό τον Νίκο τον Μάρτη, διότι ασχολούνται με την ιστορία και τα εθνικά ζητήματα. Και έλεγε μάλιστα, η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Έτσι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αντιμετωπίζουμε το θέμα της ιστορίας και εθνικής ταυτότητας. Η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Όταν αγαπούμε τους γονείς μας ή τα παιδιά μας, δεν σημαίνει ότι μισούμε τους άλλους γονείς ή τα άλλα παιδιά, αλλά είναι φυσικό στον άνθρωπο. Τους στενούς του συγγενείς να τους αγαπά, να έχει μια συγκίνηση. Άμα κανείς μάθει ότι κάποιος στενός συγγενής έχει κάποιο πρόβλημα, σπέβδει. Δεν σημαίνει όμως ότι μισούμε, δεν σημαίνει ότι θα χαρούμε ως χριστιανοί να πάθει ζημιά ο άλλος. Με αυτή τη λογική. Αγαπώ τον τόπο μου, την πατρίδα μου, την ιστορία μου, δεν μισώ τους άλλους. Αυτή η φράση του πατρός Παϊσίου, η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια, νομίζω μας δίνει την πνευματική κατεύθυνση και κατά σύμπτωση συμβαδίζει με όλα όσα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, διότι και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος πολλές φορές συνδέουν την πατρίδα με την έννοια της οικογενείας. Έτσι λοιπόν, απορρίπτουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα δύο άκρα. Το ένα άκρο που είναι ο εθνοφιλετισμός, ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία, αλλά απορρίπτουμε και το άλλο άκρο. Απορρίπτουμε τον άπατρη διεθνισμό. Απορρίπτουμε την παγκοσμιοποίηση την ισοπεδωτική. Απορρίπτουμε την απώλεια ταυτότητος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πάντοτε βοηθούσε στη διατήρηση ταυτότητος. Πάντοτε οι Άγιοι μας ηγονίζοντο πρώτα απ' όλα για τη σωτηρία της ψυχής μας, να μην το λύσουμε μόνο με αυτό, αλλά και για τη σωτηρία της πατρίδος. Και μην ξεχνούμε ότι όταν πηγαίνουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις Παρασκευές, και υμνούμε την Παναγία, στον ακάθιστο ύμνο, στους χαιρετισμούς, την υμνούμε και για την πνευματική μας βοήθεια, αλλά την ευχαριστούμε και για ένα πατριωτικό γεγονός. Την ευχαριστούμε διότι έσωσε την τότε πρωτεύουσα του τότε κράτους μας από τους αβάρους. Να μην λησμονούμε λοιπόν ότι και μεγάλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας είναι συνδεδεμένες με την ιστορία και με την εθνική μας παράδοση. Δεύτερο ερώτημα. Πού κατατείνουν τα πειράματα των τελευταίων ετών? Είδαμε δύο προσπάθειες αλλοιώσεως της ιστορίας. Η μία έγινε πιο αισθητή, η άλλη σταμάτησε εν το γενάστε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν της κυρίας Ρεπούση και άλλων συνεργατών με το βιβλίο το οποίο απεσήρθη. Πριν όμως από αυτή την προσπάθεια, στην οποία θα αναφερθώ, είχαμε και ένα άλλο κρούσμα. Ενεφανίστη ένα τετράτομο έργο ιστορίας με τίτλο «Ιστορία των Βαλκανικών Λαών», γραμμένο από ιστορικούς βαλκανικών χωρών,
συμμετείχε και μια Ελληνίδα καθηγήτρια ως επόπτης, όχι ως συγγραφεύς, κυρίως από Ρουμάνους, Βουλγάρους, Σκοπιανούς, το οποίο βιβλίο αθωώνει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, προωθεί την προπαγάνδα των Σκοπίων και γενικά ένα βιβλίο τελείως απαράδεκτο για την ιστορία του Ελληνισμού. Το τετράτομο αυτό βιβλίο μετεφράστηκε σερβικά, σκοπιανά, βουλγαρικά, αλβανικά και ελληνικά και χρηματοδοτήθηκε από έναν Ουγγροαμερικανό επιχειρηματία, τον Σόρος, με το Ίδρυμα Σόρος, το Ίδρυμα Ανοιχτή Κοινωνία του Σόρος. Όταν πρωτοβγήκε η καταγγελία στα ορισμένα περιοδικά ότι ένας επιχειρηματίας, τι δουλειά έχει ο επιχειρηματίας να ενδιαφέρεται να γράψει την ιστορία, να ξαναγράψει μια ιστορία φιλοτουρκική, φιλοσκοπιανή και μάλιστα με πίεση το βιβλίο αυτό να μπει και στα ελληνικά σχολεία και στα σχολεία της Κύπρου ως συμφιλίωση με τους Τούρκους και τους άλλους γείτονες. Όταν ετέθη το ερώτημα γιατί με την ιστορία να ασχολούνται χρηματιστές και επιχειρηματίες του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, κάτι δεν πάει καλά, μας απήντησαν τότε οι υπεύθυνοι του βιβλίου ότι ψέματα λέτε. Δεν υπάρχει κανένας Σόρος εδώ. Δεν είναι, λέει, μια προσπάθεια συναδελφός σας των λαών είναι. Κι όμως, στις 4 Μαρτίου του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έκθεσή του για την προώθηση των Σκοπίων προς την Ευρώπη, που αργεί πάρα πολύ αυτή η προώθηση, λέει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει, αναφέρεται στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σόρος να εκδώσει σχολικά βιβλία για την ιστορία των Βαλκανίων στην αλβανική, μακεδονική γλώσσα, όπως τη λέει η μακεδονική, κακός κλπ. Για τη συμφιλίωση. Έχουμε επίσημο κείμενο του Ευρωκοινοβουλίου που δεν το διάψευσε κανείς ότι πράγματι το Ίδρυμα Σόρος είναι πίσω από το τετράτομο αυτό έργο. Το βιβλίο αυτό ευτυχώς έπεσε πάνω στη συζήτηση για το άλλο βιβλίο της κυρίας Λεπούση και έτσι το τετράτομο απεσήλθε. Η κυρία Γιαννάκου, όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή, είπε ότι δεν το συζητούμε, αποσύρεται. Και προσφάτως, όταν έγινε συζήτηση για να εισαχθεί αυτό το βιβλίο και στην Κύπρο, ερωτήθηκε ο Έλληνας Υφυπουργός από Δήμο Ελληνισμού, ο κ. Κασίμης, ο οποίος είπε ότι τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα δεν το εγκρίνουμε, δεν το θεωρούμε ως μέσον συμφιλίωσης των λαών. Όμως, το λέω αυτό, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια ατόμων τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, σώνεται καλά να μας κάνουν να αγαπήσουμε τους Τούρκους, να αποδεχθούμε τις θεωρίες των Σκοπιανών, η οποία δεν είναι καινούρια. Η προσπάθεια αυτή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη δεκαετία του 30. Είναι εντυπωσιακό ότι ο πρώτος διανοητής, ο οποίος πρότεινε την αλλαγή της ιστορίας δήθεν για τη συμφιλίωση των λαών, ήταν ο ίδιος ο οποίος πρωταγωνίστησε και στην προσπάθεια για το λατινικό αλφάβητο, ο Δημήτρης Κλινός. Δεν το λέω εγώ, το γράφει ο κύριος Λιάκος, τον ανέφερε ο κύριος Καργάκος, ο παδός αυτών των απόψεων. Λέει ότι ο Γλινός στη δεκαετία του 30 υποστήριξε την αλλίωση της ιστορίας, το ψαλίδισμα, για να μας αγαπήσουν οι γειτονικοί λαοί. Να τα βρούμε με τους γείτονες. Έτσι, ψαλιδίζοντας τους ήρωες, τους αγίους κλπ. Κατά σύμπτωση, ο ίδιος υποστήριζε και δια του μονοτονικού και της φωνητικής γραφής το λατινικό αλφάβητο, τη λατινοποίηση του αλφαβήτου. Η όλη προσέγγιση είναι λανθασμένη. Δεν πρόκειται οι Τούρκοι να πάψουν να μας απειλούν στο Αιγαίο ή δεν πρόκειται να φύγουν από την Κύπρο με το να κόψουμε τον Κολοκοτρώνη ή τον Παπαφλέσσα ή άλλους ήρωες και Αγίους ή τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αντιθέτως, αποθρασύνονται. Το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λαθασμένης επιστημονικής προσεγγίσεως. Δεν είναι μόνο εθνικό το ζήτημα, είναι και επιστημονικό. Πριν από ένα χρόνο περίπου, στο περιοδικό Εκκλησία, του οποίου έχω την τιμή να είμαι αρχισυντάκτης, δημοσιεύσαμε σε δύο συνέχειες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, μία μελέτη που αποδεικνύει ότι σε δεκάδες υποσημειώσεις της και παραπομπές η κυρία Ρεπούση έχει λάθος. Ή είναι ανύπαρκτες οι παραπομπές, ή είναι διαστρεβλωμένες οι παραπομπές και υποτίθεται ότι μας εισάγει στην ιστορία από τις πηγές. Από πλευράς πολιτικής, η προσέγγιση είναι λαθασμένη για έναν πολύ απλό λόγο, διότι είναι μονομερής. Η Τουρκία ουδέποτε εδέχθη να αλλάξει την ιστορία της. Η Τουρκία αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια, 20 ετία τουλάχιστον, διατηρεί στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου ένα μάθημα που λέγεται «Στοιχεία Εθνικής Ασφαλείας». Και το μάθημα αυτό το διδάσκει αξιωματικός εν στολή.
και το μάθημα αυτό είναι εθνικιστικότατο. Πού είναι η υποχώρηση, η συμφιλίωση? Εμείς υποχωρούμε συνέχεια, η άλλη πλευρά δεν κάνει καμία υποχώρηση. Από πλευράς τώρα μαθησιακής και παιδαγωγικής. Το μεγάλο λάθος του βιβλίου αυτού, του αποσυρθέντος βιβλίου της ιστορίας έκτη δημοτικού, ήταν η κατάργηση της αφηγήσεως αφενός και δεύτερον η κατάργηση των προτύπων, των ηρώων, των μαρτύρων. Στο πρώτο θέμα μας έλεγαν ότι με τον έχει πάρα πολλές εικόνες, φωτογραφίες, πολλά κειμενάκια, πηγές, υποτίθεται, έτσι πρέπει να διδάσκεται η ιστορία. Ρώτησα γνωστούς μου που σπούδασαν στην Αμερική και μου είπαν ότι σε όλο το δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο, μέχρι και την τελευταία, πρώτη-τελευταία τάξη του Λυκείου, τα αμερικανικά βιβλία ιστορίας είναι αφηγηματικά. Δίνουν την αφήγηση. Δεν στερούν από το παιδί την αφήγηση. Στην τελευταία τάξη ίσως του Λυκείου και στα πανεπιστήμια τους δίνουν τις πηγές και να αρχίσουν τα παιδιά να συνθέτουν. Αλλά πρέπει να δώσεις καταρχάς την αφήγηση. Να δώσεις τη χρονική συνέχεια. Να κάνεις το μάθημα ευχάριστο. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως είπαμε, ήταν η αποσιώπηση του ηρωισμού. Δεν θέλουν αυτά τα είδη των βιβλίων, αυτή η σχολή σκέψεως, δεν θέλουν αγίους, δεν θέλουν νέους μάρτυρες, δεν θέλουν εθνομάρτυρες. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης, Άγιος της Εκκλησίας μας, εθνοϊερομάρτης, εμφανίζεται σε μια φωτογραφία, αλλά δεν λέει από κάτω τι θάνατο είχε, ότι είχε μαρτυρικό θάνατο. Υπάρχει φωτογραφία και από κάτω απλώς τίποτα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός παρουσιαζότανε ως ένας διαφωτιστής και έλεγε διαφωτιστές ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Κοσμάς Αιτωλός. Θα νομίζει το παιδάκι ότι όπως ο Κοραής ήταν στο Παρίσι, στην ησυχία του, σπουδαίος φιλόλογος, διανοούμενος, μα διαφωνεί κανείς με απόψεις του για την Ορθοδοξία, αλλά ήταν σπουδαίος παιδαγωγός, αλλά ήταν στο Παρίσι, στην ησυχία του, με τον Παπαγιονάκη του. Ο Άγιος Κοσμάς γύριζε στον υπόλοιπο ελληνισμό και απειγχωνίστη, αγχώνια τελειώθη, στη Βόρειο Ήπειρο. Το παιδί θα νομίζει ότι πρόκειται για έναν Παπαγιονάτο, ο οποίος και αυτός στην ηρεμία του διαφώτιζε. Πού είναι η αναφορά? Δεν αφορούσε Ράσο, δεν ήταν ιερομόναχος, δεν μαρτύρησε. Και όταν βρέθηκα στην τηλεόραση σε μια εκπομπή και είπα σε ανθρώπους που ήταν φύλα προσκύμενοι προς το βιβλίο, μα γιατί, λέτε, κάποιος Κοσμάς, τι ήταν, κάποιος κύριος Κοσμάς, Κοσμάς Αιτωλόπουλος, κάπως έτσι δηλαδή, τι θα λέμε στο παιδί? Μου απήντησαν, δεν κάνουμε θρησκευτικά. Προσέξτε όμως, λένε να πάτε στα θρησκευτικά να τα πείτε αυτά. Τώρα όμως θέλουμε και τα θρησκευτικά να τα βάλουμε στο περιθώριο. Άρα, βγάζουμε τον Άγιο Κοσμά από την ιστορία, μετά τον βγάζουμε και τα θρησκευτικά τα οποία θέλουν να τα κάνουν θρησκευολογικά. Άρα, αποτέλεσμα, δεν πρέπει το παιδί, κατά την άποψή τους, να μαθαίνει ότι κάποιοι μαρτύρησαν, κάποιοι αγωνίστηκαν και ότι το Ράσο αγωνίστηκε για την ελευθερία και την πνευματική μας συνέχεια. Μας λένε για μύθους. Ο κ. Καργάκος έχει γράψει πολύ σωστά ότι όταν κάτι περνάει στον χώρο του μύθου ή του θρύλου, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και ψέμα. Τους ενοχλεί πάρα πολύ οποιαδήποτε αναφορά στον εθνικό ρόλο της Εκκλησίας. Επανειλημμένως, πάρα πολλοί ιστορικοί έχουν παρουσιάσει ντοκουμέντα και όχι άνθρωποι προσκύμενοι στην Εκκλησία, έχουν παρουσιάσει ντοκουμέντα για την ύπαρξη διαφόρων μορφών κρυφού σχολείου. Δεν λέω το, λέω πολλές μορφές, διάφορες μορφές κρυφού σχολείου. Γάλλος δημοσιογράφος ο Ρενέ Πιό εισέρχεται το 1912 με τον ελληνικό στρατό στην Ενία Ήπειρο, στο κομμάτι της Βορείου Ήπειρου, και στο Αργυρόκαστρο διηγείται ότι βρήκε παιδιά τα οποία του ομολόγησαν ότι έκαναν κρυφό σχολείο, γιατί είχαν ακόμη τουρκοκρατία. Μπαίνει στην τουρκοκρατούμενη Βόρειο Ήπειρο με τον ελληνικό στρατό και γράφει στο βιβλίο του Δυστυχισμένη Βόρειο Ήπειρο, το οποίο υπάρχει και στα ελληνικά και μπορεί να το βρει ο καθένα. Όπου παραδέχεται ύπαρξη κρυφού σχολείου. Και συνέχεια, ό,τι και να του πει, σου απαντούν. Οι Τούρκοι ήταν ανεκτικοί, ήταν φιλελεύθεροι, δεν χρειάστηκε ποτέ κρυφό σχολείο. Ο Φωτάκος, τον οποίο ανέφερε ο κ. Καργάκος, υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, λέει ότι οι κληρικοί είχαν την παιδεία στα χέρια τους και για το φόβο των Τούρκων έκαναν κρυφά μαθήματα και πάρα πολλές άλλες αναφορές, δεν θα μπω σε αυτό το θέμα. Τους τα στέλνεις, τους τα ξαναλές, τα δημοσιεύεις, εκεί η επιμονή. Ο μύθος, σαν ότι η Εκκλησία πρόκειται να κερδίσει κάτι με το να πούμε ότι υπήρχε κρυφό σχολείο. Τους ενοχλεί ο ρόλος συγκεκριμένων προσωπικότητων. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να παραδεχθούν τον ρόλο, όπως ήδη αναφέρθη, του παλαιών πατρών Γερμανών. Μάλιστα, ο εξευτελισμός
αυτής της προσωπικότητος, στο συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο ευτυχώς απεσήρθη, ξεκίνησε από την άγνοια και του τίτλου του και της περιφερίας του, της επαρχίας του. Το βιβλίο, όπως θυμάστε, είχε μια φωτογραφία γραμματόσημο, πολύ μικρή, και έλεγε «Πι Γερμανός». Τα παιδιά δεν μάθαιναν καν τον παλαιό πατρό Γερμανό, μάθαιναν τον Πι Γερμανό. Και σκεφτείτε γέλιο που θα έπαιζε στην τάξη. Από κάτω, επίσκοπος Καλαβρίτων. Ο της Ιχύσεως. Στοιχειωδώς, εάν είχαν κάνει το έργο του ιστορικού ή συγγραφής, εάν έβλεπαν τη διακήρυξη της 26ης Μαρτίου από την Πάτρα προς τους ξένους προξένους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, θα βλέπαν ότι υπογράφει πρώτον ο Αρχιεπίσκοπος με το τότε σύστημα, μια μεγάλη Μητρόπολη και μικρές επισκοπές από κάτω, πατρών, των παλαιών πατρών, ο Γερμανός, και από κάτω ο δεύτερος, ο Κερνίκης και Καλαβρίτων Προκόπιος. Λοιπόν, υπήρχαν οι κληρικοί. Από εκεί και πέρα αρχίζουν και μπερδεύουν και κανένα φορά μεταξύ μας υπάρχουν έτσι και οι ανταγωνισμοί των Πελοποννησιακών πόλεων που λύνουν λίγο, ρίχνουν λίγο λάδι στη φωτιά. Δεν έχει σημασία το 21, 22, 23 κλπ. Για μένα δεν έχει σημασία ότι πράγματι στον αγώνα αυτό υπήρξε σημαντική συμβολή μεγάλων μορφών του κλήρου. Από εκεί και πέρα για τις μέρες και τις ώρες κλπ. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες. Ξέρω ότι και στην Πάτρα πολλοί έχουν ασχοληθεί και στην Καλαμάτα. Και ο κύριος Καρακάκος θα μας πει ότι η Αρεόπολης ήταν τη 17 Μαρτίου κλπ. Τα ξέρω εγώ, είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα. Τα παρακολουθώ εξ αποστάσεως τις διαφωνίες. Θα σας πω όμως, υπάρχει και εδώ ντοκουμέντο ιστορικό. Το έχει βγάλει ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός. Είναι η επιστολή του Άγγλου μισιοναρίου Ιεραποστόλου του Λάουντς, ο οποίος ήταν στη Ζάκυνθο και παρακολουθούσε όλη την περιοχή, αγγλοκρατούμενη Ζάκυνθος. Και γράφει αναφορά στην υπηρεσία του στην Αγγλία, που τη βρήκε ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός στα αγγλικά αρχεία. Και γράφει και λέει, στις 4 Απριλίου, αυτοί είχαν τότε το νέο ημερολόγιο, αν βγάλετε 12 μέρες που ήταν τότε η διαφορά, γίνει 23 Μαρτίου. Στις 4 Απριλίου, λέει, με επίκεντρο την Πάτρα, ξεκίνησε η εξέγερση των Ελλήνων. Είχε όμως συνδυαστεί με εξέγερση σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, ταυτόχρονα. Λοιπόν, ήταν η Πάτρα, αλλά παράλληλα και άλλες πόλεις ήταν μοιημένες. Μαζί έγινε. Βεβαίως όμως, λέει ο Λάουντς, νομίζω ότι το πραγματικό κέντρο ήταν η Κωνσταντινούπολη. Αυτός νομίζω τα λύνει όλα. Υπάρχει έκθεση, τη δημοσίευσε και πριν από ένα μήνα ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός στο καινούριο βιβλίο του «Τα μονοπάτια της Ρωμιοσύνης» και πραγματικά αξίζει, γιατί τιμά και την Πάτρα, αλλά δίνει και το συντονισμό. Όλες οι πόλεις Πελοποννήσου μοιημένες και όλοι μαζί εξεγέρθηκαν με διαφορές ίσως ωρών ή λίγων ημερών. Με αυτό λοιπόν το λεπτομεριακό θέμα των ωρών ή των ημερών ξεκινούν να αμφισβητήσουν την ύπαρξη, τη σημαντικότητα και την ύπαρξη της εκκλησιαστικής παρουσίας. Και υπάρχουν τόσες πολλές μαρτυρίες. Ο Κώστας Ζουράρης, όταν έκανε κριτική στο βιβλίο της Λεπούση, βρήκε στους Times του Λονδίνου, ένα μήνα μετά από την έκρηξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, αναφορά είδηση. Times του Λονδίνου. Από τότε σοβαρή εφημερίδα. Νέα, λέει, από την Πελοπόννησο. Από την Πελοπόννησο μάθαμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Πάτρας, Γερμανός, εκήρυξε την Ελληνική Επανάσταση, έγινε, λέει, πρώτα μια λειτουργία στη Μονή της Αγίας Λαύρας, είπε αυτά και στη συνέχεια τους μάζεψε και τους οδήγησε να πάνε στην Πάτρα κρατώντας το Σταυρό. Να τα Καλάβρητα, να και η Πάτρα, να και ο Σταυρός, το Λάβαρο. Τα έλεγε η Αγγλική Εφημερίδα τότε. Ένα μήνα μετά την έκρηξη της Επαναστάσεως, η Αγγλική Εφημερίδα, ποιος την πλήρωσε? Η Εκκλησία της Ελλάδας την πλήρωσε να λέει ψέματα για τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου της εποχής εκείνης, του Γερμανού? Το άλλο που σε ενοχλεί είναι η γενοκτονία στη Μικρασία και τον Πόντο. Δεν θέλουν ούτε εκεί να παραδεχθούν το ρόλο του κλήρου, δεν μιλούν για μάρτυρες, εθνομάρτυρες και νεομάρτυρες, τους ενοχλεί και κάνει αναφορά ότι έγιναν εγκλήματα. Δεν θέλουν, νομίζουν ότι με το να μιλούμε για τη γενοκτονία δεν θα λυθούν τα ελληνοτουρκικά. Επαναλαμβάνω, η προσέγγιση είναι αφελής. Οι Γάλλοι σήμερα έχουν άριστες σχέσεις με τους Γερμανούς. Δεν ξεχνούν όμως το τι πέρασαν. Ο Σαρκοζή την ημέρα, την επομένη που εξελέγει πρόεδρος, πριν από λίγους μήνες όταν εξελέγει πρόεδρος, πριν από ένα χρόνο, μόλις εξελέγει πρόεδρος, έκανε μια συμβολική κίνηση. Ζήτησε να επισκεφθεί τη Γερμανία για να δείξει ότι είναι συμφιλειωμένος πλέον ως χώρα, ως πρόεδρος, με την πρώην αντίπαλο. Πριν όμως πάει στο αεροδρόμιο για να επισκεφθεί τη Γερμανία,
πέρασε από ένα δάσος κοντά στο Παρίσι και κατέθεσε στεφάνι σε μνημείο εκτελεσθέντων από τους Ναζί, βέβαια. Τους κακούς, όχι τους σημερινούς. Εντάξει, να το διευκρινίσουμε. Το ότι θέλει άριστες σχέσεις με τη Γερμανία δεν σημαίνει ότι λησμονεί το τι συνέβη πριν από μερικές δεκαετίες. Το λέω αυτό γιατί μας προτείνουν το γαλλογερμανικό πρότυπο ως πρότυπο ελληνοτουρκικών σχέσεων. Υπάρχει μια διαφορά. Πρώτον, ότι η Γερμανία εμπράκτως έχει δηλώσει με κάθε τρόπο την απομάκρυνσή της από το παρελθόν και την μετάνοια. Η Γερμανία έχει πλήρως διαχωρίσει τη θέση της, έχει ζητήσει συγγνώμη και διδάσκει και στα παιδιά της τα λάθη που έγιναν και τα εγκλήματα. Η Τουρκία είπατε ποτέ στα σχολικά της βιβλία να αναφέρεται στη γενοκτονία της Μικρασίας, του Πόντου ή των Αρμενίων. Και δεύτερον, η Γερμανία δεν κατέχει γαλλικά ή άλλα εδάφη, ενώ αντιθέτως η Τουρκία κατέχει έδαφος εθνικό, αν όχι κρατικό, εθνικό του ελληνισμού στην Κύπρο και διεκδικεί επίσης τόσα πολλά. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλοϊκά τα πράγματα όσο μας τα λένε. Ερώτημα τρίτο. Στη σημερινή εποχή, μήπως πρέπει να προσχωρήσουμε σε μια έννοια παγκοσμιοποίησεως, να γίνουμε και εμείς παγκοσμιοποιημένοι και να καταργήσουμε έθνη, εθνικές ταυτότητες. Ξέρετε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αν ζούσαμε σε έναν όμορφο κόσμο, ηθικό, αγγελικά πλασμένο, θα σας πούνε εθνικίστρια, έχει κυρία, έχει στο τηλέφωνο της ένα εμβατήριο το κινητό. Μην την ακούσουν οι προοδευτικοί, θα την... Βέβαια, τρομερό αυτό, απαράδεκτο. Δεν είναι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και έχει εμβατήριο. Λοιπόν, αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όμορφο, ηθικό, αγγελικά πλασμένο, όπου όλοι οι λαοί είχαμε αποφασίσει ότι ξέρεις, προσπαθούμε να αδελφοποιηθούμε, να συναδελφωθούμε, εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα ήμασταν οι πρώτοι που θα προσχωρούσαμε σε αυτή την αντίληψη. Όμως σήμερα βλέπουμε ότι οι πάντες γύρω μας τα αντίθετα πράττουν και πρεσβεύουν. Η Τουρκία διεκδικεί συνεχώς. Οι Αλβανοί φίλοι μας, που θέλουμε να τους έχουμε φίλους, δημοσιεύουν βιβλία σχολικά με χάρτες μέχρι την Πρέβεζα. Τα Σκόπια καλά έχουν φτάσει σε ένα σημείο πλέον υπερβολής που θα τους κάνει ζημιά, διότι έχουν και αλβανική μειονότητα πολύ ισχυρή, που προχθές ο αρχηγός των Αλβανών δήλωσε ότι δεν πρέπει το κράτος να λέγεται Μακεδονία, αλλά Δαρδανία. Άρχισαν και οι Αλβανοί και σε λίγο δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτό το κράτος. Άλλο ερώτημα. Και άλλα πολλά ακούμε. Και λέω, όταν οι πάντες γύρω μας διαστευλώνουν την ελληνική ιστορία για να ζητήσουν δικά τους εθνικά και εθνικιστικά οτιδήποτε μπορούν να ζητήσουν αιτήματα, το να ψαλιδίζουμε εμείς την ιστορία μας, τους ήρωες, τους μάρτυρες, τους αγίους, την εθνική μας ταυτότητα, είναι εθνική αυτοκτονία. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Εκκλησία μας δεν ευλογεί την αυτοκτονία. Ο διεθνισμός έχει αποδειχθεί επανειλημμένος ότι τελικά τι κάνει, υπηρετεί θέλοντας και μη. Μπορεί από καλή προαίρεση, μπορεί από κακή προαίρεση, μπορεί από αφέλεια. Υπηρετεί τον εθνικισμό των γειτονικών λαών. Αντιθέτως, κανείς σοβαρός λαός σήμερα δεν είναι διατεθειμένος να απεμπολίσει την ιστορία του και την εθνική του ταυτότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένως γράφει στα κείμενά της ότι πρέπει να σεβόμεθα την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα των λαών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις φορτώνουμε διάφορα, αλλά μερικές φορές αδίκως. Ουδέποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε να αλλάξουμε είτε τα θρησκευτικά μας είτε την ιστορία. Διότι επικαλούν και λένε, μα είμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε στην Ευρώπη, αλλά έπρεπε κανέναν Ευρωπαίο να αλλάζει την ιστορία του. Κανένας. Αντιθέτως, την τονίζουν, την προβάλλουν, φυσικά, είπαμε, χωρίς μισή ορθοδοξία. Το υπόστρωμα της σημερινής παγκοσμιοποίησης είναι ηλιστικό, είναι οικονομοκεντρικό. Με το όνομα σήμερα του νέου φιλελευθερισμού, τις απελευθερώσεις των αγορών, τι πέφτουν τα σύνορα για να παράσουν τα προϊόντα και τα κεφάλαια, επανέρχεται ο ατυχής σας μαρξισμός, λενινισμός με μια άλλη μορφή. Εκείνοι που χάρηκαν για την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, κράτησαν ένα βασικό στοιχείο, την ηλιστική αντίληψη της ιστορίας. Τα πάντα είναι οικονομία, τα πάντα είναι ηλιστικά
δεν υπάρχουν πατρίες, δεν υπάρχουν θρησκείες, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν συναισθήματα, τα πάντα είναι ύλη. Αυτή η αντίληψη έχει οδηγήσει σε σοβαρές επιστημονικές αποτυχίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 1907 υπήρχε ένας Άγγλος οικονομολόγος που λεγόταν Norman Angell. Αυτός έγραψε ένα βιβλίο και είπε: «Η πόλεμη τελείωσε. Η οικονομία καταργεί τα σύνορα, καταργεί τα έθνη. Κάντε εμπόριο με τους γειτονικούς λαούς και οι πόλεμοι έχουν τελειώσει». Σε 7 χρόνια έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στον οποίο μετήχε και η χώρα του. Και μάλιστα μεταξύ χωρών όπως η Αγγλία και η Γερμανία που είχαν πολύ μεγάλες εμπορικές σχέσεις. Κατέρευσε η θεωρία του. Επέμενε. Επανέρχεται. Το 1933 η αφελής διεθνής κοινότητα του δίνει και τον Νόμπελ του Norman Angell. Και ξαναγράφει βιβλίο και λέει: «Τέρμα οι πόλεμοι, τέρμα τα έθνη. Η οικονομία τα λύνει όλα». Τη χρονιά εκείνη εξελέγει καγκελάριος και μετά επευλήθηκε της βίας ο Χίτλερ. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό η οικονομία να τα λύσει και να βγάλει στο περιθώριο τα έθνη. Και θυμίζω και τις δικές μας περιπτώσεις. Τις ημέρες που είχαμε εδώ την υπόθεση ο Τσαλάν, γινόντουσαν συζητήσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών. Και σηκώνεται ο Τούρκος πρόεδρος των βιομηχάνων και λέει: «Κόβω τη συζήτηση για λόγους εθνικού συμφέροντος. Μας έχετε βλάψει, τελείωσε η συζήτηση». Διότι οι Τούρκοι επιχειρηματίες πρώτα βάζουν την εθνική τους συνείδηση και τα εθνικά τους συμφέροντα και δευτερευόντως τα οικονομικά τους συμφέροντα. Και το ίδιο φυσικά έγινε και με την περίφημη δίδυση στα Σκόπια, τα είπε ο κ. Καργάκος. Έχουμε κάνει τράπεζες, έχουμε κάνει σούπερ μάρκετ, έχουμε αγοράσει τα δηληστήριά τους, υποτίθεται για να αλλοιώσουμε την πολιτική τους. Και όχι μόνο δεν αλλοιώθηκε η πολιτική τους, έγιναν πολύ πιο διεκδικητικοί και μας πάνε τώρα και στο Δικαστήριο του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης. Και βλέπουμε με την τελευταία οικονομική κρίση ότι η παγκοσμιοποίηση αρχίζει λιγάκι να υποχωρεί. Βγαίνει ο Σαρκοζή και λέει: «Καλά τα μέτρα που παίρνει η Ευρώπη, αλλά η Γαλλία μόνη της». Βγαίνει και η κυρία Μέρκελ και λέει: «Καλή η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία, αλλά τη Γερμανία μόνη της. Βρες ο καθένας εσωτερικούς τρόπους». Κανείς, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, σοβαρός λαός δεν είναι διατεθειμένος να χάσει την ιστορία του, τη θρησκεία του, τη γλώσσα του και την εθνική του ταυτότητα, μόνο και μόνον επειδή κάποιοι διανοούμενοι πετάνε συνθήματα, ήρθε η παγκοσμιοποίηση και το ένα και το άλλο. Οι Ιάπωνες, που είναι κορυφαίοι στην τεχνολογία, γιατί μας λένε ορισμένοι, μα ξέρετε, στην εποχή της τεχνολογίας, του ίντερνετ, θα μιλάμε για ιστορία, τα παιδιά μας μπαίνουν στο ίντερνετ, μιλάνε με όλο τον κόσμο, καλά κάνουμε. Ο Έλληνας πάντοτε ήταν οικουμενικός. Ταξίδευε, μάθαινε, περιηγείτο, ήθελε να ξέρει τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών. Πάντα αυτή ήταν η ελληνική παράδοση και η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση είναι οικουμενική. Δεν θέλουμε να αγνοούμε τους άλλους λαούς, θέλουμε να τους σεβόμαστε και να τους ξέρουμε. Όμως, μας λένε ότι επειδή ζούμε στην εποχή του διαδικτύου και της τεχνολογίας, να μειώσουμε την ανθρωπιστική παιδεία. Τι θέλουμε, την ιστορία, τα θρησκευτικά, τα αρχαία ελληνικά? Οι Ιάπωνες, που έχουν και πολύ μεγάλες τράπεζες και πολλές μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοκίνητα, τα πάντα παράγουν. Είναι εντυπωσιακή η παραγωγή τους. Και όμως, όταν επρόκειτο να στέψουν τον τελευταίο τον αυτοκράτορα πριν από λίγα χρόνια, περίμεναν έναν χρόνο για να φυτρώσει το ιερό ρύζι. Διότι είπαν, είμαστε μεν δύναμη οικονομική, παγκόσμια τεχνολογική, αλλά οι παραδόσεις, παραδόσεις. Ιστορία, ιστορία. Νομίζω ότι σήμερα δεν βάλετε μόνο η ιστορία στα σχολεία. Βάλετε γενικότερα αυτό που λέμε ανθρωπιστική παιδεία. Ορισμένοι έχουν την ανησυχία ότι μετά από το μάθημα των θρησκευτικών που προσπαθούν να το κάνουν προαιρετικό, ορισμένοι θα προσπαθήσουν και την ιστορία να την κάνουν προαιρετικό μάθημα. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά άμα αρχίσει, ξέρετε, να ξυλώνει το pullover, πολλά θα έχουμε να δούμε. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πρέπει να αγωνιζόμαστε στο πρώτο βήμα και να φτάσουμε στο επόμενο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε τώρα για το μάθημα των θρησκευτικών, διότι είναι και αυτό μάθημα αυτογνωσίας και ταυτότητος. Και μάλιστα θα σας πω και το εξής. Προλίγων ημερών άκουσα στην Αθήνα μια ομιλία ενός Γερμανού καθηγητού θεολόγου, ο οποίος είπε ότι σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται οι ώρες των θρησκευτικών στα σχολεία και μάλιστα στην μετακομμουνιστική Ευρώπη, στις χώρες που πέρασαν από τον αθεϊσμό. Μας έδωσε στοιχεία ότι
ο μέσος όρος στην Ευρώπη, ανατολική και δυτική, θρησκευτικών είναι 5,5-6% των συνολικών ωρών, στις 100 ώρες λυκείου, οι 6% είναι θρησκευτικά. Στην Ελλάδα είναι 4,5%. Η Ελλάδα με ευρωπαϊκή στάτηση είναι από τις μικρότερες σε μάθημα θρησκευτικών, φοβούμε ότι σε λίγο θα είναι και από τις λιγότερες σε μάθημα ιστορίας. Χτύπησαν τη γλώσσα με το μονοτονικό και με την μείωση ή γενικότερη υπονόμηση των αρχαίων. Χτυπούν τα θρησκευτικά, χτυπούν την ιστορία. Κατά βάθος υπάρχει κοινή αντίδραση. Τους ενοχλούν τα πρότυπα. Δεν θέλουν να δίνουμε στα παιδιά μας πρότυπα αυτοθυσίας και αγωνιστικότητος. Τους ενοχλούν οι νέο-μάρτυρες, οι έθνο-μάρτυρες, οι ήρωες. Τους ενοχλεί ο Κοάγιος Κορμάς Φετολός, ο Παπαφλέσσας, τους ενοχλεί ο Ευαγόρας Παλικαρίδης και με λύπη έμαθα ότι στην Κύπρο πριν από ένα μήνα έγινε απόπειρα από τον Υπουργό Παιδείας τον καινούριο να εισαγάγει αυτά τα βιβλία που σας έλεγα προηγουμένως στην Κύπρο, έφερε αυτές τις κυρίες να κάνουν ομιλία στους φιλολόγους και προσπάθησε να βγάλει τον αγώνα της ΕΟΚΑ από τα βιβλία με το επιχείρημα για να συμφιλειωθούμε με τους Τουρκοκυπρίους. Ευτυχώς αντέδρασε η Εκκλησία, αντέδρασαν και πολλά πολιτικά κόμματα και η μεγάλη πλειοψηφία των φιλολόγων και των δασκάλων της Κύπρου και απεσύρθη προς το παρόν το πείραμα. Η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μόνο μάθημα εθνικής ταυτότητας. Είναι γενικότερα και μια αγωγή, δηλαδή ιστορία, θρησκευτικά, γλώσσα, είναι και αγωγή της ψυχής και του ανθρώπου. Θα μου πείτε ορισμένοι, μα εμένα το παιδί μου θέλει να γίνει μηχανικός, θέλει να γίνει πληροφορικός. Τώρα τελευταία υπάρχει η λέξη πληροφορικάριος, κύριε Καργάκο, είναι καινούρια, για τους αποφύτους πληροφορικής. Θέλει να γίνει οικονομολόγος, διοίκηση επιχειρήσεων. Και σας λέω το εξής, και θα κλείσω με αυτό. Έγινε πριν από μερικά χρόνια, όσοι έχουν σπουδάσει στην Αμερική θα το γνωρίζουν, ότι τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια είχαν επιβάλει, και το έχουν αρκετά πανεπιστήμια, ακόμη και όσοι σπουδάζουν οικονομικά ή πληροφορική ή φυσική ή χημεία, να παίρνουν υποχρεωτικά και κάποια μαθήματα θεωρητικών επιστημών, φιλοσοφία, ηθική, θεολογία, κάτι αρχαία ελληνικά, υποχρεωτικά. Κάποια στιγμή, ένα-δύο μεγάλα πανεπιστήμια αμερικανικά το κατήργησαν αυτό. Είπανε τώρα στον γιατρό ή στον οικονομολόγο, γιατί να δίνω αρχαία φιλοσοφία ή ιστορία ή φιλοσοφία κλπ. Να το καταργήσουμε. Επειδή τα αμερικανικά πανεπιστήμια ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση την επαγγελματική των αποφύτων τους, μετά από λίγα χρόνια, πώς πήγαιναν αυτοί οι απόφοιτοι. Τους είπαν λοιπόν το εξής. Ξέρετε, λέει, οι παλιοί απόφοιτοι που μας στέλνατε γινόντουσαν πολύ καλύτεροι διοικητικοί και επικοινωνιακοί άνθρωποι. Τους κάναμε εύκολα μάνατζερ, στελέχη, διότι επικοινωνούσαν με τον συνάνθρωπο. Η καινούργια φουρνιά που μας στείλατε τα τελευταία χρόνια κλείνονται στον υπολογιστή τους, κάνουν μαθηματικές πράξεις, όλη τη μέρα βλέπουν το χρηματιστήριο στην Bloomberg κλπ. Εκεί, ας πούμε, αλλά δεν επικοινωνούν. Και τότε είπαν τα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια, ξαναφέρτε τις ανθρωπιστικές επιστήμες και στον οικονομολόγο και στον χημικό και στον γιατρό, διότι θέλουμε να βγάλουμε πάνω απ' όλα ανθρώπους που να επικοινωνούν. Και ρωτώ, θέλουμε σήμερα μία παιδεία που να βγάζει ρομπότ, διότι πληροφορίες έχει και το ρομπότ. Θέλουμε να βγάλουμε ανθρώπους χωρίς ήθος. Θέλουμε να βγάλουμε ανθρώπους με γνώση αλλά χωρίς χαρακτήρα, χωρίς μόρφωση που σημαίνει διαμόρφωση χαρακτήρος. Θέλουμε να φτάσουμε σε μόρφωση ή εν πάση περιπτώσει παιδεία τύπου στρατηγών του Χίτλερ που ήξεραν πολύ καλά, διάβαζαν αρχαία ελληνικά, ερασμιακά, αλλά δεν είχαν ήθος. Και την άλλη μέρα που διάβαζαν τους αρχαίους πήγαιναν και εκτελούσαν στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στην Κάνδανο κλπ. Η προσπάθεια να πληγεί η ιστορία, τα θρησκευτικά και η γλώσσα είναι προσπάθεια αλλαγής του σκοπού της παιδείας. Όσοι πλήττουν αυτά τα τρία μαθήματα, δεν πλήττουν μόνο την εθνική μας ταυτότητα, πλήττουν τα παιδιά μας. Θέλουν παιδιά απλώς καταναλωτές, παιδιά ρομπότ, με πολλές πληροφορίες που βεβαίως πρέπει να έχουν και ξένες γλώσσες και κομπιούτερ και πληροφορίες. Αλλά δεν οδηγούν σε μια παιδεία που να διαμορφώνει ήθος. Και επανερχόμενος στην ιστορία, επαναλαμβάνω. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ως δημοκρατικοί πολίτες, ως Έλληνες οι οποίοι θέλουμε την ειρήνη,
για πολλούς και διαφορούς λόγους, έχουμε πάθει τόσα και τόσα από συγκρούσεις εξωτερικές και εσωτερικές, δηλώνουμε ναι στην ειρηνική συνύπαρξη με όλους τους γείτονες, όχι στην λύθη, όχι στην εθνική αφασία. Σας ευχαριστώ. Και δεν νομίζω να προσθέσω, όταν προσθέσω τα εξής, δεν νομίζω ότι κομίζω πάνω της Αμήνας, εάν δεν θυμηθώ, προσπάθησε. Εάν υπενθυμίζω των κριτικών ορισμών περί ιστορίας, τον ενθυμήθηκα και τον εσημείωσα, του Ηροδότου, πατρός της ιστορίας, 484-414, υποθέτω, τότε είμαστε. Ο οποίος λέει Ηροδότου αρχικατασέως ιστορίας, απόδειξη είδε, ως μήτε τα γενόμενα εξ ανθρώπων εξίτηλα γέννητε. Μη δε έργατε μεγάλα και θωμαστά, μη ακριά γέννητε. Έλυση και βαρβάρηση και διήν ευθείαν επολέμησαν. Αυτός ο ορισμός τα περιλαμβάνει όλα. Και τα γεγονότα τα οποία σημαίνουν ηρωισμούς, θυσίες και αίμα δεν μπορούν να μείνουν ακραία. Δεν μπορούν να περιληφθούν αδοξία. Θα πρέπει να τα περιβάλλει και να τα περιστοιχίζει η δόξα. Και αυτό είναι το κάφημα της ελληνικής ιστορίας. Της ελληνικής ιστορίας η οποία γέμει παραδειγμάτων όχι μόνο αυτοθυσίας αλλά και έργων ειρήνης και συμπηλιώσεως, γιατί έλεγε ο Όμηρος, αφρίτων, αθέμιστος, ανέστιος, ως της πολέμου έρατε, ο κρυώμαντος. Δηλαδή, είναι χωρίς αιστεία, χωρίς στέγη, χωρίς καμία άλλη κάλυψη, εάν ο άνθρωπος επιθυμεί πόλεμο και μάλιστα εμφύλιο, ο οποίος δημιουργεί πολλά δάκρυα. Αυτό ήθελα να προσθέσω και παρακαλώ τους έχοντας οποιαδήποτε απορία ή παρέμβαση προς τον κύριο Κολέβα να λάβει το λόγο. Ο κύριος Τρακαδάς, φιλόλογος Τέος Δικιάκης. Για τα σωστά εγκυμία ήθελα να πω, μετά και δεν ξέρω ακούγουμε. Όχι, λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο για να ακούγεσαι ευθυνέστερα, κύριε Τρακαδά. Ναι, και εγώ τίδερα. Είχε γράψει στο έκτοτο αυτό φιλολογικό περιοδικό Νέα Παιδεία κάποιο σχολικό σύμβουλο ότι τα σημερινά σχολικά εγχειρίδια, τα ιστορικά σχολικά εγχειρίδια, αν τα στύψουμε, στάζουν αίμα. Δηλαδή, λέμε συνέχεια, μάχες, έπεσαν τόσοι, τραυματίστηκαν κτλ. Θυμάμαι πώς βασανίζαν τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, τιμάει στα Δερβενάκια το 1822. Σκοτωθήκαν τόσοι Έλληνες, σκοτωθήκαν τόσοι Τούρκοι και τόσα άλλα τα οποία σκοτώναμε τη μνήμη των παιδιών χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Μπορούσαμε αυτά βέβαια σε σημείωση να γραφούν αυτά τα πράγματα. Δεν πάμε στην άλλη περίπτωση το ρεπούς, καλά αυτό δεν το συζητάμε. Να ακολουθήσουμε κάποιο μέσο δρόμο. Αυτοί οι λεπτομέρειες και τα λοιπά, όπως είπε και ο κύριος Καργάκος, το βιβλίο του Λαζάρου, εγώ και σήμερα το κατεβάζω και το συμβουλεύομαι. Δεν καλλιεργεί αυτό το μίσος και τα λοιπά, κάπως πολύ διαφορετικά τα παρουσιάζει. Και εν συνεχεία, αυτό ήθελα να τονίσω περισσότερο, ότι λέμε στα σχολικά εμφυρίδια σήμερα γράφει ποι Γερμανός είπατε, ο Χρυσόστομος της Σμύρνης, ο οποίος μπορούσε και να φύγει, γνωστά είναι και παρέμεινε εκεί και ο Νουρεντίν Πασά και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς όταν, ή και στα νέα ελληνικά γίνεται, για τον Ανδρέα Κάλβο λένε ελάχιστα πράγματα, για τον Μανώλη Αναγνωστά και τα λοιπά. Εμείς όταν πηγαίνουμε στην τάξη είμαστε διακοσμητικά στοιχεία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον παλαιόν πατρό Γερμανό, ποιος ήταν, εάν δεν υπάρχουν, εάν για τον Κοσμάε τον λόγο και τόσα άλλα. Εμείς, γιατί αυτό κατά κόρο λέγεται το σχολικό βιβλίο, εγώ θεωρώ ότι είναι σφάλμα, αλλά εμείς τι ρόλο παίζουμε όταν μπαίνουμε στην τάξη.
Και ένα ακόμη θα ήθελα να πω για τους Γερμανούς που είπατε ότι εζήτησαν συγγνώμη. Εζήτησαν συγγνώμη. Δεν μας έχουν πληρώσει τις αποζημιώσεις, τουλάχιστον αυτό ξέρω. Οι Ιταλοί τα έχουν πληρώσει και παραπληρώσει. Οι Γερμανοί μπορεί να μα είπαν συγγνώμη, αλλά δεν έχουν δώσει δεκάρα. Παρότι έχουν τόση γίνει εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια βέβαια. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Πρώτον, για το ότι μιλούμε για μάχες και για νεκρούς. Ξέρατε, έχουμε ένα εθνικό ύμνο. Λέει από τα κόκαλα καλμένη είναι αυτή η ελευθερία. Τι θα πούμε στα παιδιά μας. Πάτε το βίντεο game και θα βγει η ελευθερία. Από κόκαλα δεν γίνονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν θα πούμε λίγα ή πολλά κόκαλα, πάνω στο παιδί πρέπει να ξέρει την πραγματικότητα. Ότι αν είναι ελεύθερο σήμερα, κάποιοι άνθρωποι ανά τους αιώνες αγωνίστηκαν. Είτε λεγόταν Λεωνίδας, είτε Παλαιολόγος, είτε Παπαφλέσσας, είτε το 40, είτε οτιδήποτε, είτε στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία μας. Καλώς ή κακώς αυτή την γωνιά της γης που είμαστε, έχουμε κόκαλα. Εκόμαστε στην Αλβανία, ψάχνουμε να βρούμε τα κόκαλα των νεκρών για να κάνουμε τα κημητήρια. Δεν λέω ότι θα καλύβουμε το μίσος, αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στο σημείο να τα λέμε ότι όλα ήτανε. Περπατούσε ο Χρυσόστομος Μύρνης πίνοντας ναργιλέ στην παραλία και τον πάτησε ένα αμάξι. Παρακαλώ. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Αφήστε να το κρίνουν άλλοι. Κύριε συνάδελφε, όχι δευτερολογία. Άλλος παρακαλώ. Εμένα ρωτήσατε την απάντησή μου σας δίνω. Μπορεί να είναι σταλμένη. Τώρα, όσον αφορά το ότι ήταν λεπτομέρειες και νούμερα. Σήμερα έχουμε πολύ πιο πολλές λεπτομέρειες και πιο άχρηστες. Το βιβλίο αυτό που απεσήλθε της 6ης Δημοτικού είχε δεκάδες νούμερα πόσα φουγάρα είχε η Σύρος το 1850. Πόσες πατάτες έκανε εξαγωγή υπολογών το 1862. Πόσες σταφίδες έβαλε η Κόρινθος το 1863 σε σύγκριση με το 1864. Πόσα κλπ. Λοιπόν, ένας οικονομισμός σε παιδάκια της 6ης Δημοτικού πριν καν μάθουνε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, πριν καν μάθουνε πώς ελευθερώθηκε αυτός ο τόπος και, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτή η ιστορία. Θα τα πούμε αυτά στο Λύκειο, θα τα πούμε στην οικονομική ιστορία. Και στο θέμα τι κάνει ο δάσκαλος. Βεβαίως ο δάσκαλος έχει κάποιο μικρό περιθώριο να πει και ορισμένα πράγματα και έτσι απεσύρθη το βιβλίο, διότι το βιβλίο αυτό της αρχής δημοτικού οι δάσκαλοι το απέσυραν, διότι δεν το δίδαξαν. Οι πιο πολλοί δίδασκαν το προηγούμενο, το λεγόμενο αυτό που ισχύει και τώρα προσωρινά. Όμως δεν είναι δέσμιος ενός αναλυτικού προγράμματος. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Είναι υποχρεωμένος. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Και σε τελευταία ανάλυση, ας αναρωτηθούμε οι νέες γενιές δασκάλων και φιλολόγων και ιστορικών, τι ιστορία μαθαίνουν στα πανεπιστήμια. Διότι οι άνθρωποι που έχουν γράψει τα βιβλία αυτά για τα οποία συζητούμε είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Σε τμήματα παιδαγωγικά δασκάλων και σε τμήματα ιστορικά και φιλολογικά. Άρα, επαινώ και προσκυνώ τον τίμιο Έλληνα δάσκαλο και τη δασκάλα που αγωνίζονται. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι και αυτοί δεν έχουν πλέον τις κατάλληλες γνώσεις από το πανεπιστήμιο του. Μάλιστα. Ορίστε ο κύριος Μαυρομάτης. Όχι. Ναι, επειδή ζήτησε νωρίτερα τον λόγο. Νομίζω κατόπιν ο κύριος Πολίτης και ο κύριος Γαλάνης και ο κύριος Πολίτης. Μια παροιμία που την άκουσα. Θα είμαστε σύντομοι, παρακαλώ. Και εντός του περιεχομένου της εισηγήσεως. Να στρέψει η απορία και από εκεί να αλλοιώμετα τα στοιχεία του ερωτηματός μας. Παρακαλώ. Ζούμε σε μία διαστρέβλωση των πάντων και με συνέπεια να ζούμε δηλαδή με ψευδεστήσεις και όχι με την αντικειμενική αλήθεια. Μου έκανε εντύπωση μια παροιμία που την άκουσα πρώτη φορά σήμερα από τον κύριο Καργάκο. Των μπροστινών πατήματα των πυρσινών κεφύλων. Μου θυμίζει εκεί μέσα στον αρκοπέδια που πετάνει, κοιτάτε λέει τα πατήματα αυτού που γνωρίζει μπροστά κλπ. Όταν κάποιος πάει και τα τροποποιήσει και βάλει αλλού τα πατήματα, θα σκοτωθούμε. Και το συνδύασα με κάτι που πρόσφατα είπε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πρώην, με την αμφισβήτηση της γενοκτονίας των Ποντίων ή των Αρμενίων, δεν ξέρω, ότι δεν ωφελεί να αλλάζουμε την ιστορία, αλλά να διδασκόμαστε από αυτήν. Με την αλλαγή της ιστορίας, τα πατήματα των προστινών, πίσω θα χάμε τα μούτρα μας. Και κάτι ακόμα, όλα αυτά που άκουσα από τον κύριο Κολέβα, δεν ξέρω και από τον κύριο Καργάκο, μου θυμίζει αυτό που προ δεκαετίας γνωστό, βασίγνωστο, πια του Αμερικανού, του Κίσιγκερ, για τους Έλληνες να πολεμήσουν τη γλώσσα και την ιστορία. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Δεν ελέγχθηκε ποτέ αυτό. Δεν ελέγχθηκε ποτέ. Μην παραπέμπει.
ιστορία σημαίνει πηγές. Δεν υπάρχει πηγή από αυτού, μην το αναφέρω. Σας το εξήγησα αυτό, σας το εξήγησα προηγουμένως. Σας το εξήγησα. Κοιτάξτε, δεν συγχωρείτε, επειδή είχα εγώ την ευθύνη της δημοσιεύσεως αυτής, θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο Γιάννης ο Μαρίνος επικοινώνησε με το γραφείο του Κίσιγκερ και η γραμματέας του Κίσιγκερ το διέψευσε με έναν περίεργο τρόπο. Θέλω να σας πω ένα πάλι, γιατί σας το είπα επάνω στο γραφείο, δεν μπορούμε να μιλάμε εφόσον δεν υπάρχει βεβαιωμένη μαρτυρία. Όταν εγώ το έγραψα στο βιβλίο Μαλαγία αυτό, 1986, έλεγα ότι η δήλωση αυτή ήταν μετά την εκδήλωση του Πολυτεχνείου το 1973 και αναδημοσιεύθηκε στην ελεύθερο τυπία μετά τη μεταπολίτευση. Πλην όμως, όσοι ψάξαμε να βρούμε στη Μόντ και στην ελεύθερο τυπία, πρέπει να σας πω ότι οι εφημερίδες αυτές εκείνης εποχής είναι φρικτά ψαγιδισμένες. Πάντως εγώ όταν το έγραψα για πρώτη φορά στο βιβλίο Αλαγία, κανείς δεν το διέψευσε. Όταν το βάλαμε στον οικονομικό ταχυδρόμο, διαψεύτηκε από πανεπιστημιακούς και αφού το γραφείο Κίσιγκερ το διαψεύει, δεν μπορούμε να το επικαλούμεθα. Εκείνο που σας είπα είναι ότι είτε το είπε είτε δεν το είπε, τα πράγματα έγιναν έτσι όπως περιγράφεται στη δήλωση αυτή. Είναι μια συγκυρία δηλαδή συντομαντική. Ναι. Έτσι πάνε. Ο κύριος πολίτης, δημαρχιακός σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος. Προσεπίδωση έναν που είπατε το δημοτικό πολέμο. Θα σας καταφέρω την εμπειρία και θα βάλω και μια παράδειγμα την οποία δεν την βάλατε μέχρι τώρα. Πριν από ένα μήνα, τη μεσούς της κρίσης στην Κύπρο, σκέφτηκα μια αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την Κύπρο, καλεσμένη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ αν ήταν στην αντιπροσωπεία ο κ. Βαμπιτσιώτης, η κυρία Παπανδρέου, πρώτη Μασόπ και διάφοροι ξένοι και Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές. Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε και μια επίσκεψη στον πρόεδρο της Κύπρου, όπου κάτσαμε περίπου μια μισή ώρα στο τραπέζι και μας εξέτασε τις απόψεις του για το Κυπριακό για την λύση αυτού. Είχαμε την εξής αντίθεση την οποία έλεγε, μερική τουλάχιστον, σε αυτά τα οποία έλεγε ο πρόεδρος Κύπρου. Βεβαίως είναι σε σημείο καμπύσης το Κυπριακό, πρέπει να λυθεί, πρέπει να βρούμε τρόπους να το προωθήσουμε. Το μεγάλο λάθος της μη αποδοχής του του Ανάν, του σχεδίου Ανάν και το καθεξής, πόσο μεγάλο έγκλημα κάναμε, δεν το δεχτήκαμε τότε κτλ. Έλεγε βέβαια τα γνωστά, τα οποία τα μάθαμε τον Ιστέρνο, ότι πρέπει να αλλάξουμε τα βιβλία της ιστορίας. Και είναι τα ιστορικά δεδομένα που τα μάθουμε. Τα εγκλήματα που κάναμε οι Έλληνες, τι εγκλήματα κάναμε εναντίον των Τούρκων αδερφών μας. Και ότι φυσικά στα βιβλία δεν πρέπει να αναγράφονται ότι κάνει εισβολή η Τούρκη, αλλά κάνει μια ειρηνική επέμβαση εναντίον των Ελλήνων εγκληματιών. Αυτά από το στόμα του ιδίου του Πρόεδρου της Κύπρου, του κ. Χριστόφη. Βέβαια η Εκκλησία, η Κυπριακή αντιδρά. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, κύριε Κολέβο. Μήτε πιστεύετε, διότι εδώ μπαίνει αυτή η παράμετρος που πέρασε, έλεγα, η παράμετρος του κομματισμού. Δυστυχώς τέτοια θέματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο προφανώς είναι αυτό το τεράστιο μικρόβιο του κομματισμού, το οποίο φάνηκε στην αντιπροσωπεία δηλαδή, πώς αντέδρασαν οι μεν και οι δε της αντιπροσωπείας της δικής μας. Οι μεν αριστεροί ήταν ευτυχισμένοι από αυτά που ακούγανε από το στόμα του επίσης κομμουνιστή και αριστερού. Δεν έχει να κάνει στρέφω ότι εγώ τον κομματισμό τον τρέχω στα θέματα εθνικά ανθρωπικά, τον τρέχω. Τον έχουν πληρώσει ξέρω επαγγελμένος. Αλλά είδα πόσο πολύ θετικά προσκύνηση στα λεγόμενα προέλεταν οι αριστεροί και πόσο προβληματισμένοι είμαστε οι υπόλοιποι. Διότι ταυτόχρονα ο πρόεδρος της Κύπρου περιγράφει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι ένα συνοριακό φυλάκιο το οποίο κρατάνε βέβαια οι Τούρκοι. Έχουν ανοίξει κάποια ιδία που περνάνε εργαζόμενοι οι Τούρκοι και δουλεύουν καθημερινά πάνω από 65.000 εργαζόμενοι Τούρκοι στην επωδόμενη μέρα και επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Και μάλιστα είναι το σημείο το οποίο έσωσε τους Τούρκους Κυπρίους
από ό,τι πήγα. Δηλαδή, οι άνθρωποι έπρεπε και δεν είχε ανοίξει τα 3-4 γιατρά και τα μπράβο να δουλεύουν οι Τούρκοι εργάτες, θα έπρεπε να πέσει σε λοιμό. Και όλα τι κάνουν τότε οι Τούρκοι. Υπάρχει ένα φιλελευθερικό συμβόλαιο της Λευκοσίας, το οποίο οι Έλληνες που ζουν στα χωριά, τα ελληνικά στην απόδο μεριά, για να γυρίσουν να δώσουν τη Λευκοσία, κάνουν μια διαδρομή 4 ώρων. Εάν άνοιγε το φυλάκιο, θα κάνουν περίπου 20 λεπτά. Οι Τούρκοι δεν το ανοίγουν αυτό το φυλάκιο. Και δεν το συζητάνε καν. Είναι πολύ απλό πράγμα. Έχουν ανοίξει άλλα φυλάκια. Είναι θέμα εθνική σημασία. Είναι όμω χαρακτηριστικό το πόσο πολύ βάζουν προσκόμματα οι από εκεί μεριά σε οτιδήποτε έχει να κάνει και να εξυπηρετήσει παραπέρα την πραγματική συμφιλίωση. Που αυτό είναι το ζητούμενο εξάλλου, λίγο πολύ όρθιο θα λέγαμε. Αλλά ο κομματισμό κλείνει τα μάτια τελείω. Δεν βλέπει την πραγματικότητα πολλέ φορέ. Πολλά εκκοινότητα φίτησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες των κρατών, γειτών, Σκοπίων, Βουλγαρίας με μαρξιστικό καθεστώς. Και αυτά τα εκκοινότητα ήρθαν από εδώ και διορίστηκαν, ας πούμε, στην ελληνική παιδεία. Αν ήθελε αυτό πράγμα. Και αν σε ποιον αριθμό περίπτωση υπάρχει. Στην μια άλλη ερώτηση που θα κάνει με τα παιδιά των μεταναστών που φοιτούν τα ελληνικά σχολεία, αντιδρούν στο μάθημα της ιστορίας αυτά, της ελληνικής ιστορίας και ακόμα και των συνδικών, αν παρακολουθούν. Ή ποιο θεό, βέβαια. Ευχαριστώ. Ναι, είναι αλήθεια το πρώτο που είπατε. Πράγματι, υπήρξαν ειδικά τη δεκαετία του 80, γιατί νέοι που πήγαν σε χώρες του τότε ανατολικού συνασπισμού και παρακολούθησαν σχολές κυρίως γυμναστές. Και κάποιοι δάσκαλοι, στη συνέχεια είναι προσπάθεια να μην έρχονται στα σχολεία τα ελληνικά δάσκαλοι από χώρες όπως τα Σκόπια που είχαν μάθει μια τελείως διαφορετική ιστορία. Αλλά από ό,τι ξέρω, αρκετοί γυμναστές κυρίως προέρχονται από αυτές τις χώρες. Για το δεύτερο, για τα παιδιά των μεταναστών, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια έντονη αντίδραση. Ξέρω ότι τα παιδιά, μάλιστα στα σχετικά που θα μπορούσαν, εάν είναι αλόγιστοι και ετερόδοξοι, να απαλλαγούν. Από ό,τι μου λένε θεολόγοι από όλη την Ελλάδα, δεν απαλλάσσονται τόσο πολύ οι μετανάστες. Εκείνοι που ζητούν απαλλαγή είναι κυρίως Έλληνες στην καταγωγή, οι οποίοι όμως είναι άλλου θρησκεύματος ή αντιπυσίλης συνειδήσεως. Οι μετανάστες, ειδικά οι προερχόμενοι από γειτονικές χώρες, μένουν μέσα στα μαθήματα αυτά με τη μια, θα έλεγα, εμπορική, μια πρακτική λογική. Να μάθω σε ποια χώρα ζω. Να μάθω το παιδί μου σε ποια χώρα ζει, πια, πού θα πουλήσει τα εμπορεύματά του. Με ποιους έχει επαφές, τι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, τι γιορτάζουν 25 Μαρτίου. Ο κύριος Καργάκος, μία παρέκβαση. Όταν εργαζόμουν στο σχολείο, στο σχολείο Ζηρίδη, παράλληλα προς την πρωτοστηριακή μου ανασχόληση, είχα δύο πολύ καλούς μαθητές Εβραίους. Μεγάλης και γνωστής εβραϊκής οικογένειας. Τα παιδιά αυτά παρακολουθούσαν το μάθημα των σκεφτικών. Τον πατέρα τους εγώ είχα γνωριστεί γιατί ήμουν εργαζόμενος και ο μάθης και ο φοιτητής. Διάσημος έμπορος των Αθηνών, οικογένεια Μαρίλιο. Και μιλούσαμε στον ελληνικό. Τώρα δεν μου λες, γιατί τα παιδιά σου παρακολουθούν σκεφτικά αφού απαλλάσσονται. Και μου λέει αυτό στον ελληνικό, σε 40, είσαι άνθρωπος πιάτσας. Τα παιδιά μου γεννηθήκαν εδώ. Θα μεγαλώσουν εδώ, θα παντρευτούν, θα κάνουν οικογένεια, επιχειρήσεις κτλ. Είναι δυνατόν εγώ να τους στερήσω το μάθημα των σκεφτικών, που είναι μάθημα πολιτιστικής καλλιεργίας, ώστε να είναι σε θέση να ζουν στην Ελλάδα ως ουσιαστικοί πολίτες της χώρας αυτής. Δηλαδή αυτό που καταλάβαινε ο πανέξυπνος αυτός Εβραίος, δεν μπορούν να το καταλάβουν οι χοντροκέφαλοι του Υπουργείου Παιδείας. Μην τρελαθούμε. Και κλείνοντας κι εγώ, γιατί έχουμε κουραστεί και έχουμε ταξίδι με τον κύριο Κόλλη, θα σας πω ένα πράγμα. Εν ονόματι της συμφιλιώσεως με τους άλλους, όσο την είδατε εσείς, τόσο τη βλέπω και εγώ, καλλιεργούμε το μίσος αναμεταξύ μας.
Τα βιβλία όλα αυτά είναι διχαστικά, διότι αναφέρονται κυρίως σε πράγματα που μας εχώρισαν στο παρελθόν, απότερο και παλαιότερο. Πρώτα πρέπει να μονιάσουμε, να δηλώσουμε με τον εαυτό μας και αφού τα βρούμε με τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να τα βρούμε με τους άλλους. Δείτε τι γίνεται έξω και δείτε εάν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή μια εξωτερική επιβουλή. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να διαβάσουμε τα απορίσματα. Εν συντομία. Απορίσματα της δεκαπιταλιστικής μερίδας του τομέως εκπαιδευτικών της συντεμπτής θέλης πατρών. 2008, 5 και 30 με 8 και 30, ο τομέας των εκπαιδευτικών της Χριστιανικής Στέγης Πατρών διοργάνωσε παιδαγωγική ημερίδα παρουσία πολλών συνέδρων ή κληρικών καθηγητών ανωτάτων εκπαιδευτικών τμήματων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως διανοουμένων και λοιπόν ανθρώπων του πνεύματος άνω των 250 που κατέκλυσαν την αίθουσα της Στέγης, Παντανάς 61. Η ημερίδα είχε ως γενικό θέμα μελέτη μνήμη ιστορίας και όχι ιστορική λύθη. Εν αρχή εψάλλει το σχετικό τροπάριον κλπ. Κλπ. Ευλογητός ο Χριστός Θεός κλπ. Και εν συνεχεία επραγματοποιήθησαν δύο εισηγήσεις κατά το πρόγραμμα του κυρίου Σαράτου Καργάκου, καθηγητού ιστορικού με θέμα η αναγκαιότητα της σπουδής της ιστορίας. Δεύτερον, του κυρίου Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικού επιστήμονος με θέμα ιστορία και εθνική ταυτότητα στον 21ο αιώνα. Μετά τις εισηγήσεις που σημείωσαν πολλήν επιτυχία, διεξήχθη μεγάλη συζήτηση μεταξύ των συνέδρων. Διατυπώθησαν ερωτήματα, παρεμβάσεις και χρήσιμες παρατηρήσεις εκ μέρους των εκλεκτών παρευρισκομένων και οι εισηγητές έδωσαν τις απαραίτητες και προσήκουσες απαντήσεις. Ακολούθως, ο υποφαινόμενος προς τα μέλη της παιδαγωγικής ημερίδας διαβάζει τα απορίσματα που έχουν εξής. Πρώτον, προκύπτει ανάγκη επιτακτική διδασκαλία σε σπουδή της ιστορίας, διότι η ιστορική γνώση είναι υπαρξιακή ανάγκη, διότι είναι δημιουργός πνευματικής ζωής. Η ιστορική γνώση επιφέρει επίγνωση της συνεχείας καθώσων, το χθες οικοδομεί το σήμερα και ακολούθως επικοδομείται εκ του σήμερα το αύριο. Τρίτον, η σπουδή της ιστορίας εμπνέει στον άνθρωπο έφεση για δράση, αγώνα προς βελτίωση στόχων ζωής με δημιουργία συναισθήσεως πολιτικής ευθύνης και παγίωση ωριμότητος καθώσων. Δεν είναι η ιστορία ατομική αλλά συλλογική περιουσία. Εκ των κειμένων των εισηγήσεων έχουν αντληθεί αυτά. Τέταρτον, ασφαλώς η διδασκαλία της ιστορίας απαιτεί αλλαγή τρόπου διδαχής της. Κάθε νέα μέθοδος δέον να γίνεται πειραματικά και όχι ευνηδιαστικά όπως επιχειρήθη προδιετίας με το αποσυρθέν γνωστών βιβλίων της σίγμα ταφ τάξεως δημοτικού. Πέμπτον, η διδασκαλία της ιστορίας θα πρέπει να γίνεται ολοκάθαρα, τεκμηριωμένα. Θα αναφερθούν βίοι εθνομαρτύρων και νεομαρτύρων και θα προβάλλεται μέσα από τους υπερελευθερίας αγώνες το ιδανικό της ειρήνης χωρίς εκπτώσεις. Επειδή το θέλει η σκοπιμότητα κάποιων γειτονικών λαών. Η ιστορία των Ελλήνων είναι αδιάσπαστη και συνεχής. Πάμπολα κείμενα της τουρκοκρατίας αποδεικνύουν την ιστορική συνοχή, την έκφραση του αυτού φρονήματος. Αυτό υλοποίησαν οι διδάσκαλοι του γένους, Μελέτιος Πηγάς, Ηλίας Μινιάτης, Κοσμάς Ετελός και λοιποί άλλοι. Ο σύνδεσμος Ορθοδοξίας και Ελληνισμού κυρίως εξαίρεται από ξένους ιστορικούς, Ράνσιμαν και άλλους. Όθεν επιβάλλεται στα Ελληνόπλα η καλλιέργεια αφανατής του πατριωτισμού με έξαρση των ηρωικών μορφών της ιστορίας μας και διδαχή των κυριωτέρων γεγονότων της ευρωπαϊκής και παγκοσμίου ιστορίας. Έτσι θα διαμορφωθούν δημοκρατικοί, οικουμενικοί πολίτες, οι νέοι μας και οι νέες μας και στην Ελλάδα οι ορθόδοξοι δημοκρατικοί πολίτες. Πρώτον αυτόν,
Δεύτερον, μία ανακοίνωση. Την επομένη Κυριακή, 14 12 και ώρα 7 η ώρα, θα ομιλήσει ο Πανοσιολογέτατος Αρχιμανδρίτης κ. Πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Πρεβέζης με θέμα «Περιμένοντας τον Ελευθερωτή». Και σύμφωνα με το πρόγραμμα θα έπρεπε να κλείσει την ημερίδα μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Χρυσόστομος, αλλά κάποιο ευνίδιον κόλλημα δεν το επέτρεψε να προσέλθει παρά την επιθυμία του. Όμως παρευρίσσεται ο Άγιος Πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Πατήρ Σιμεών Χατζής, ο οποίος με δύο λόγια θα κλείσει την απόψινή ημερίδα. Και παρακαλώ να καταθέσετε τα δελτία συμμετοχής σε μια επόμενη συγκέντρωση, να μπορούμε να σας καλούμε με ακριβή τα στοιχεία και τις διευθύνσεις που θα πάρετε από την έξοδο. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Χριστιανικής Στέγης, ευλογημότατη κύριε εισηγητέ, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά Δυτικής Ελλάδος, Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, κύριε Σύμβουλοι, εκλεκτοί συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην παρούσα ημερίδα. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τη στιγμή αυτή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Χρυσόστομο και είμαι επιφορτισμένος να μεταφέρω τις ευχές του και το πατρικό ενδιαφέρον και την ευλογία του προς την Χριστιανική Στέγη και προς όλους εμάς. Ανηλυμένες ποιμαντικές του υποχρεώσεις του επέβαλαν ώστε παρά την επιθυμία του να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τη Χριστιανική Στέγη για την ημερίδα με το ενδιαφέρον και επίκαιρον αυτό θέμα μελέτη μνήμη ιστορίας και όχι ιστορική λύθη. Συγχαίρουμε τους διαπρεπείς ομιλητάς και είμαι θα πολύ ικανοποιημένη από την αναμενωμένη άλλωστε επιτυχία της ημερίδος, η οποία ήταν εξισφαλισμένη και λόγω του θέματος και λόγω των ικανοτήτων που είναι πανθομολογουμένες των διακεκριμένων εισηγητών και που επίσης αυτοί εμφορούνται από την αγάπη προς την ιστορική αλήθεια και τον σεβασμό προς τη γλώσσα, την ιστορία και ό,τι αφορά αυτόν τον τόπο. Η ιστορία απειλείται από τους παραχαράκτας της. Ας θυμηθούμε το σχολικό βιβλίο της ιστορίας που χαρακτήριζε ως συνοστισμό την θηριωδία του εγκλήματος του ξεριζωμού, του ελληνισμού και του ορθοδόξου στοιχείου εις την Μικράν Ασία και εις τον Πόντο. Εμείς καλούμεθα να είμεθα αντικειμενικοί ερευνητές και μελετητές της ιστορίας. Να μάθουμε να δουλεύουμε, να εργαζόμεθα συστηματικά για να μπορούμε με αποδείξεις, με δεδομένα και ντοκουμέντα να αποδεικνύουμε τις θέσεις μας που δεν θα είναι ποτέ προκαθορισμένες από κάποια εντολή άνωθεν. Ας μην ξεχνάμε ότι η ιστορία δεν δημιουργείται μόνον από τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι και ο Θείος παράγων που δημιουργεί, συμβάλλει στην δημιουργία της ιστορίας. Και όσο περίεργο και αν φανεί, είναι πρωτίστως του Θείου παράγοντος δημιούργημα τα ιστορικά γεγονότα.
Άλλωστε δεν θα υπήρχαμε άνευ της θείας πρωτοβουλίας της δημιουργίας. Άλλωστε δεν θα εορτάζαμε Χριστούγεννα, ούτε θα είμεθα ορθόδοξη χριστιανική χώρα άνευ της εισβολής του Θείου Παράγοντος στην ιστορία δια της ενανθρωπίσεως του Θεού. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός εργάζεται στην ανθρώπινη ιστορία δια της συνεργασίας του ανθρωπίνου παράγοντος. Ας αναφέρουμε σαν παράδειγμα τον Αβραάμ, που ο Θεός του είπε να φύγει από την πατρίδα του, γιατί επρόκειτο από αυτόν να δημιουργηθεί το γένος και το έθνος των Ισραηλιτών. Ας αναφέρουμε τον Μωυσή που χρησιμοποίησε ο Θείος Παράγων για να απελευθερώσει από την δουλεία της Αιγύπτου τον περιούσιο λαό του. Ας αναφέρουμε την Παρθένο Μαρία, η οποία με το Ιδού Ιδούλη Κυρίου κατέστησε δυνατή την ενανθρώπιση του Υιού του ανθρώπου Θεού. Τελειώνοντας, υπενθυμίζουμε το όρμα του Ισαΐου που αναγράφεται στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Εκεί παρουσιάζεται ο Θεός αναζητώντας άνθρωπο για να συνεργαστεί ο Θεός μαζί του. Και ήκουσα φωνής Κυρίου λέγοντος, τι να αποστείλω και τι σπορεύσετε προς τον λαόν τούτον, και είπα, λέγει ο προφήτης, ιδού ημί εγώ, απόστειλόν με, και είπε, πορεύθητη. Ας πορευθούμε και εμείς και ας πορευόμεθα και εμείς εκτελούντες το χρέος μας, ενέτη του έθνους μας, της γλώσσας μας, της πατρίδος μας. Ας συμμετέχουμε στις διάφορες εθνικές επιτίους και στις θρησκευτικές, στις δοξολογίες για τις εθνικές επιτίους, στις παρελάσεις. Ας μην εισμονούμε τους σημεοστολισμούς, το καθήκον της εξιστορήσεως των γονέων προς τα παιδιά, των διαφόρων γεγονότων των θρησκευτικών και των εθνικών. Ενθυμούμε την εντολή του Θεού που βρίσκομαι στο βιβλίο της Εξόδου, που ορίζει ότι κατά την εορτή του Πάσχα ο αρχηγός της οικογενείας θα αναφερθεί στο περιστατικό της απελευθερώσεως κάθε χρόνο στα παιδιά. Δεν είναι μόνο υπόθεση των σχολείων. Ας μην ξεχνάμε την διοργάνωση εορτών στις εθνικές επιτίους. Άλλωστε, πολλά από αυτά τα εθνικά κατορθώματα έχουμε απτές, σε αυτά τα κατορθώματα, απτές εκδηλώσεις της βοηθείας του Θεού και της Παναγίας μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τα παραγράφουμε αυτά και να τα λησμονούμε ποτέ. Και πάλι σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε. Κύριος Ιγητάς και όλους τους παράγοντας που συμμετέσχουν στην επιτυχία της απόψινής αυτής ημερίδος. Oh.
Καλή πρωτοχρονιά.